Σήμερα έχουμε την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, η οποία καλέστηκε από 14 συμβούλους, δημοτικούς συμβούλους. Ως γνωστόν εκ του νόμου, αν πάνω από το 1/3 των Δημοτικών Συμβούλων γυρέψουν να γίνει θέμα, γίνει συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου με κάποιο συγκεκριμένο θέμα, προκυρήσεται εντός 6 ημερών συγκαλείται το Συμβούλιο του Δήμου. Άρα είμαστε μέσα στο χρονικό περιθώριο και σας διαβάζω την επιστολή με την οποία εκλήθη το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, η κάτωθη Δημοτική Σύμβουλη ζητάμε να γίνει ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον υποεξέλιξη διαγωνισμού ανάθεσης της αιματικής πηγής Πολυχνήτου σε ιδιώτη. Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η αξιοποίηση των αιματικών πηγών Πολυχνήτου για την περιοχή αλλά και για όλο το Δήμο, ζητάμε ενημέρωση για την προσφορά του ενός διαγωνιζομένου και την αξιολόγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Και υπογράφουν οι σύμβουλοι Χίρας Νικόλαος, Καραθανάσης Γεώργιος, Χατζηκυριαζής Χρυσόστομος, Σικάς Ιωάννης, Αρταμάρας Γεώργιος, Πανταχός Αντώνιος, Βαξεβάνης Σταύρος, Κλωμιδιώτης Θεμιστοκλής, Ζαφύρης Ευστράτιος, Ζωγράφου Χρυσούλα, Πίτσα Ελένη, Τσάκου Μαριάνθου, Ρούσης Μιχαήλ και Μαργαρίτης Χαράλαμπος. Στη σημερινή ειδική συνεδρίαση, και προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα, για την διενέργεια του διαγωνισμού για την αξιοποίηση των αιματικών πηγών Πολυχνήτου. Διάβασα σήμερα μια σειρά ανακοινώσεων από διάφορες φορείς αλλά και πολιτικά κόμματα τα οποία αναφέρονται στην αξιοποίηση των αιματικών πηγών. Η πλειονότητα εξ αυτών, μην πω η συντριπτική πλειοψηφία, όλες σχεδόν καταλήγουν στο ότι είμαστε υπέρ της αξιοποίησης, οι φορείς, είμαστε υπέρ της αξιοποίησης των αιματικών πηγών, αρκεί να υπάρχει διαφάνεια στο διαγωνισμό και να έχει τελειωθεί η νομιμότητα. Από τη σημερινή συζήτηση θα καταδειχθεί εάν υπάρχει ψήγματα αδιαφάνεια στη διενέργεια του διαγωνισμού αυτού, αν υπάρχει οποιαδήποτε παρέκκληση από την νομιμότητα και αν υπάρξει είτε αδιαφάνεια είτε παρέκκληση από την νομιμότητα και από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, να είστε βέβαιοι ότι και ο διαγωνισμός θα ακυρωθεί παρά αυτά και θα αποδεχθούν οι ευθύνες, ακόμα και αν φταίει ο όμιλο. Θα δούμε αν σημαίνει κάτι τέτοιο. Αν η πρόταση η οποία έχει υποβληθεί, ή μία και μοναδική πρόταση που έχει υποβληθεί, δεν είναι καλή, δεν είναι σωστή, ή απλά αν κάποιοι έχουν πικραθεί, διότι η παρούσα Δημοτική Αρχή προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο στοιχιώνει τον Πολυχνήτο τα τελευταία 50 χρόνια. Διάβασα μία από τις αιτιάσεις ενός αγαπητού φίλου και συναδέλφου που ψήφισε κατά στην Επιτροπή ότι η παρούσα πρόταση η οποία έχει υποβληθεί δεν συνάδει με το όραμα του Δήμου για την ανάπτυξη των αιματικών πηγών του Δήμου. Βεβαίως, κύριε αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, μπορεί να έχετε οράματα για την ανάπτυξη και των αιματικών πηγών και του Δήμου γενικότερα. Οράματα τα οποία μπορείτε να τα αναπτύξετε εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, όπως και να τα αναπτύξετε εκτενώς του χρόνου στις Δημοτικές Εκλογές, προκειμένου να τα εγκρίνουν οι Δημότες και να αναλάβετε τη Δημοτική Αρχή. Αυτό που δεν μπορείτε να έχετε να κάνετε όμως είναι να βλέπετε οράματα. Και να βλέπετε οράματα ότι με πράξεις και παραλήψεις θα καθυστερήσετε και θα ακυρώσετε τις ενέργειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής προκειμένου να πάει ο τόπος μπροστά. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Ούτε εμείς σαν Δημοτική Αρχή, αλλά ούτε και οι Δημότες. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το αίτημα των Δημοτικών Συμβούλων για ενημέρωση, την ενημέρωση θα την κάνει η Αντιδήμαρχος κυρία Γιαννή Κουκκινέλια Σανούλα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Αν και πριν λίγες μέρες ανέλαβα τα καθήκοντα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Λογοσχεδιασμού, θα προσπαθήσω να κάνω την ενημέρωση, να μην σας κουράζω, θα είμαι όσο πιο σύντομα γίνεται. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε το χρόνιο αίτημα των κατοίκων του Πολυχνήτου και της ευρύτερης περιοχής. Την επιθυμία αξιοποίησης των θερμών πηγών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, έχοντας την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού 4844 στις 2 Τετάρτου το 2021, με την οποία αναγνωρίστηκε η θερμοπηγή Ιπποκράτης Πολυχνήτου ως αιματικός φυσικός πόρος
και την ψήφιση του νόμου 4875 του 2021, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους και που στην περιφέρειά τους έχουν ιαματικές πηγές να τις εκμεταλλευτούν και να τις αξιοποιήσουν με κάθε τρόπο, με τους όρους βέβαια, μέσα σε προθεσμία 6 μηνών να εκδώσουν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν. Σε 4 έτη, ο Δήμος να υποβάλει οικονομικοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου με αναλυτική περιγραφή του προγράμματος της επένδυσης, στοιχεία της τουριστικής κίνησης της περιοχής και παράθεση των προοπτικών βιωσιμότητας της επένδυσης. Και 3, τα έργα αξιοποίησης να ολοκληρωθούν μέσα σε προθεσμία 10 ετών. Ιδάλλως, αν παρέλθουν άπρακτες ή ως άνω προθεσμίες, οι αιματικές πηγές επιστρέφονται στην ΥΠΕ. Οι αιματικές πηγές Ελλάδος. Είναι μία ανώνυμη εταιρεία. Λοιπόν, ο Δήμος μας προχώρησε στη λήψη της υπαρισμών 56 στις 8 Τετάρτου 22, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτων και ιαματικής πηγής Ιπποκράτης Πολυχνίδου. Με εισηγητή τότε τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, κύριο Ρούση Μιχάλη. Αναφέρεται το ευρύτερο όραμα για την ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας Πολυχνίδου και του Δήμου Γενικά Δυτικής Λέσβου. Υπάρχει μια σύντομη περιγραφή των ακινήτων, τα 4 ακίνητα, νομίζω όλοι τα γνωρίζετε. Αν ενδιαφέρεστε να κάνω και παραπέρα περιγραφή. Η οποία ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με υπέρ 18 Δημοτικούς Συμβούλους και κατά 5 Δημοτικούς Συμβούλους, τα μέλη της Λαϊκής Παράταξης, Συσπήρωση και η κυρία Ζωγράφου Στεριανού Χρυσούλα. Υπέρ ψήφισε και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, κύριος Γιαναρέλης. Στην οποία ψηφίζει κατά πλειοψηφία, όπως είπαμε, να εκμισθωθούν τα ακίνητα και η αιματική πηγή Ιπποκράτης Πολυχνίδου. Στη συνέχεια, στις 26 Τετάρτου το 22, δημοσιεύεται η πρόσκληση προκαταρκτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτων και της ιαματικής πηγής Ιπποκράτης Πολυχνίδος. Με την παρούσα πρόσκληση, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλει μη δεσμευτική επιχειρηματική πρόταση για την ανάπτυξη των θερμοπηγών και των ακινήτων ως τις 31/5/22. 3 μήνες διάρκεια. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα εξετάσει τις προτάσεις που θα κατατεθούν εντός του περιγραφόμενου πλαισίου προκειμένου να καταλήξει στους όρους του διεθνή διαγωνισμού, τον οποίο θα προκηρύξει σε δεύτερη φάση και εντός του τρίτου τριμήνου του 2022 και από το οποίο θα προκύψει ανάδοχος μισθωτής για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου πλέον επιχειρηματικού σχεδίου. Ναι, και αυτό είναι μία επιπλέον ενέργεια η οποία δεν προβλέπεται από τον νόμο, ωστόσο ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έπραξε και αυτό. Λοιπόν, κατατέθηκαν 3 προτάσεις, μη δεσμευτικές προτάσεις, μία από την υποσύσταση εταιρεία με εταίρους Προκοπίου Μυρτό, αρχιτέκτον μηχανικός και Σαλταμάρα Μαρία οικονομολόγος, με έδρα τη Μυτιλίνη. Τι είναι αυτό, διευκρίνησε, σε παρακαλώ, δεν το κατάλαβα. Κατατέθηκαν 3 μη δεσμευτικές προτάσεις. Η μία πρόταση
από την κυρία από μία υποσύσταση εταιρεία με εταίρους Προκοπίου Μυρτό, αρχιτέκτον μηχανικός, και Σαλταμάρα Μαρία, οικονομολόγος, με έδρα του Μυτιλήνη. Δεύτερη. Ναι, συγγνώμη λίγο, κυρία Αντιδήμαρχε. Λοιπόν, συνεδρίας έχουν προσέλθει αντιδήμαρχος κυρία Ζαχαρό Ιωακήμ, έχει προσέλθει ο σύμφωλος κύριος Χατζηγυριαζής Χρυσόστομος και ο κύριος Περιβολάνης Νικόλαος. Λοιπόν, η δεύτερη πρόταση είναι από την τεχνική κατασκευαστική Κούσκος Collection ΑΕ, Μέτρα τα Πατερά, σε συνεργασία με τις εταιρείες Optimum Target ΕΠΕ και Ασκληπία Health Cluster ΑΕ. Και η τρίτη, Κωνσταντινίδη Σωτήρης, με συνεργάτη τον κύριο οικονόμου, ιδιοκτήτη του Sunshine House, Μέδρα την Αθήνα. Στη συνέχεια, στις 9 του 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με την υπαριθμό 106/2022 για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Πολυθνίτου. Και αυτό πλεονάζουν, δεν ήταν απαραίτητο. Κι όμως έπραξε και αυτό. Ναι. Στο οποίο αποφασίζει ομόφωνα την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου των πηγών Πολυθνίτων και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν. Και το αναλαμβάνει η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, το Τμήμα Κινητής Περιουσίας, όλες τις ενέργειες υλοποίησης της παρούσης απόφασης. Παρόντες... Λοιπόν, ναι. Στο συμβούλιο αυτό ήταν παρόντες άπαντες εκτός από Μαριόλα Βατή Αφροδίτη, Αλεξίου Στράτη, Μόλβα Γελένη, Ζαγκούλη Δημήτριο, Κόβρα Λουκά, Δερεδίνη Σαράντο, Σικά Ιωάννη, Βαξεβάνη Σταύρο, Μαργαρίτη Χαράλαμπο, Πανταχώ Αντώνιο, Κλωμιδιώτη Θεμιστοκλής, Αρταμάρα Γεώργιο, Πίτσα Ελένη Ιωάννα. Και αποχώρησε από ό,τι βλέπω εδώ στα πρακτικά και ο κ. Ζαφύρης Ευστράτιος. Αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε στις 23/8/2022. Έχουμε τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Νομίζω είναι καλό να αναφέρουμε και εδώ ότι απόντες ήταν ο κύριος Αλεξίου Ευστράτιος και Σικάς Ιωάννης. Οι υπόλοιποι έχουμε λείψει ομόφωνα με μία μόνο μικρή διόρθωση μίας λέξης και μόνο της λέξης απολύτως, στο οποίο έλεγε σιωπηρή αναμίσθωση ως και εκμίσθωση του μισθίου υπό το μισθωτού, απαγορεύεται απολύτως. Το απολύτως έγινε χωρίς απόφαση και έγκριση του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Στο οποίο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των όρων του ανοιχτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση 4 ακινήτων και του δικαιώματος εκμετάλλευσης του φυσικού πόρου της Δημοτικής Ιαματικής Πηγής Ιπποκράτης Πολυθνίτου για την υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου με την διαφορά, εντάξει, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αν θέλουμε, μπορούμε να πούμε και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. Όσον αφορά, πρόκειται για μια διαδικασία, όπως είπαμε, σε δύο στάδια. Αναφέρεται το αντικείμενο του διαγωνισμού που είναι η μακροχρόνια μίσθωση, το επιχειρηματικό σχέδιο όσον αφορά τις υποδομές, τις υπηρεσίες και την προβολή, η διάρκεια της εκμίσθωσης, ποια είναι η ελάχιστη δαπάνη της επένδυσης που είναι οι 800.000 ευρώ,
και το ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το 5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 18.000 ευρώ, ενώ για τα 5 πρώτα έτη ανάπτυξης του έργου θα καταβάλλονται 6.000 ευρώ. Μετά τα πρώτα 6, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται. Ο διαγωνισμόμενος οφείλει να αποδείξει την εμπειρία του ως προς τις υποδομές, τις υπηρεσίες και την προβολή. Θα αξιοποιηθεί επίσης η χρηματοοικονομική επάρκεια του διαγωνιζόμενου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα για να εκτελέσει τη σύμβαση. Συγκεκριμένα προβλέπεται ως ελάχιστος μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών των τελευταίων 3 ετών οι 500.000 ευρώ και ελάχιστη πιστοληπτική ικανότητα το ποσοστό 30% επί του προϋπολογισμού του έργου. Τέλος, η αξιολόγηση των προσφερών των διαγωνιζόμενων γίνεται εκτιμώντας το βαθμό στον οποίο πληρούνται τα κάθοτι κριτήρια. Κριτήριο Α αξιολογείται το επιχειρηματικό σχέδιο ως προς την πληρότητα, την ολοκλήρωμένη προσέγγιση ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη συνάφειά του και τη βιώσιμότητά του. Συντελεστής βαρύτητας για το κριτήριο Α είναι 70%, και έχουμε και το κριτήριο Β, στο οποίο αξιολογείται το οικονομικό αντάλλαγμα που προσφέρει ο υποψήφιος ως μίσθωμα και αυτό συντελεστή βαρύτητας έχει 30%. Προτεραιότητα για το Δήμο Δυτικής Λέζου αποτελούν η πληρότητα, η ρεαλιστικότητα, η διαφαινόμενη ελκυστικότητα του προτινόμενου έργου για την προσέλκυση επισκεπτών εκτός Λέσβου και τα αναμενόμενα ωφέλη στην τοπική κοινωνία. Λοιπόν, στη συνέχεια, όπως υπήρχε δέσμευση, στο τέλος, ως το τρίτο τρίμηνο του 22, την πρώτη να του 22, έχουμε τη δημοσίευση του υπαριθμού 11908, τεύχος διακήρυξης του ανοιχτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14 Δεκάτου του 22. Στις 13 Δεκάτου του 22 έχουμε κατάθεση της προσφοράς της εταιρείας Τεχνική Κατασκευαστική Κούσκος Collection ΑΕ, η οποία είναι και η μόνη που κατατέθηκε, με ύψος επένδυσης 907.372,40. Οπότε φτάνουμε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοπρασιών, που αποτελείται με πρόεδρο τον κύριο Ταξιάρχη Βέρο, τον δήμαρχό μας, τον κύριο Μιχάλη Ρούση και τον κύριο Βαξεβάνη Σταύρο, όπως είχαν οριστεί και ορίζονται κάθε χρόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία κατά πλειοψηφία κρίνει αναγκαία την παροχή διευκρινήσεων εντός 2 εργάσιμων ημερών από το διαγωνιζόμενο. Και βέβαια, ο κύριος Βαξεβάνης, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, καταψηφίζει με το σκεπτικό η αξιοποίηση της αιματικής πηγής Ιπποκράτης πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Πολυχνήτου και τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με αυτή. Ναι, τα δύο άλλα μέλη, ο κύριος Ρούσης και ο κύριος Βέρος, υπογράφουν πέρα αυτό το να δοθούν οι διευκρινήσεις. Γίνεται η διαβίβαση στις 19 Δεκάτου του πρακτικού της Επιτροπής Δεξαγωγής Διαγωνισμού στον ενδιαφερόμενο
και σε δύο εργάσιμες ημέρες, την 1η Ενδεκάτου του 2022, έχουμε κατάθεση διευκρινήσεων της εταιρείας Τεχνική Κατασκευαστική Κούσκος Collection A με απαντήσεις αναλυτικά. Στη συνέχεια έχουμε σύγκληση ξανά της Επιτροπής στη δεύτερη συνεδρίαση και έχουμε από το μέλος της Επιτροπής Μιχάλη Ρούση εξέφρασε την άποψη ότι η υποψήφια εταιρεία δεν αποδεικνύει την αναγκαία εμπειρία και προϋπηρεσία στον τομέα του θερμαλισμού. Δεύτερο. Αυτό, εγώ κάνω ενημέρωση, στη συνέχεια θα έχουμε ερωτήσεις. Δεύτερο, ότι η πρόταση της εταιρείας είναι ανεπαρκής και ασαφής, αφού αναφέρεται μόνο στην επισκευή των υφιστάμενων υποδομών συν ένα χώρο εστίασης που δεν είναι εστιατόριο και γενικά κάποιες περιπατητικές διαδρομές. Τρίτον, ότι η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στο όραμα του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού και του θερμαλισμού στον Πολυχνίτων. Τέταρτον, ότι η μακροχρόνια, 25 χρόνια εκμίσθωση μιας ιαματικής πηγής και 100 στρεμμάτων απαιτεί μία σαφέστερη και πληρέστερη πρόταση. Και ότι ο διαγωνισμός πρέπει να κηρυχθεί άγωνος και να επαναληφθεί ενώ σε κάθε περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού πρέπει να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το μέλος της Επιτροπής Σταύρος Βαξεβάνης είχε την άποψη ότι όποια αξιοποίηση των θερμοπηγών πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Πολυχνίτου και τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με αυτή, όπως και στην προηγούμενη άποψη που είχε εκφράσει το πρώτο, ότι το διαθέσιμο κεφάλαιο των 311.576,19 ευρώ, το οποίο παρουσίασε η υποψήφια εταιρεία, δεν αποδεικνύει τη δυνατότητά της να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο. Ότι ο Δήμος οφείλει να αξιοποιήσει την ιαματική πηγή και τις εγκαταστάσεις με ιδίους πόρους ώστε οι πολίτες να τις χρησιμοποιούν δωρεάν. Και ότι ο διαγωνισμός πρέπει να κηρυχθεί άγωνος και σε κάθε περίπτωση η απόφαση σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης της θερμοπηγής πρέπει να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ταξιάρχης Βέρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να βαθμολογήσουν την προσφορά σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού. Τα μέλη Ρούσης και Βαξεβάνης υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουν στη βαθμολόγηση, καθώς απορρίπτουν την προσφορά συνολικά. Ο Πρόεδρος προχώρησε στη βαθμολόγηση της προσφοράς της εταιρείας ως ακολούθως. Αναφέρονται αναλυτικά όσον αφορά την πληρότητα, σαφήνεια και ρεαλιστικότητα, την ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το τελικό τουριστικό προϊόν, συνάφεια με τους αναπτυξιακούς σκοπούς και στόχους του Δήμου και την οικονομική προσφορά μισθώματος. Ο συνολικός βαθμολογίας προσφοράς είναι 61,5 και η βάση είναι το 50. Ένα λεπτό, Λοιπόν, όσον αφορά το επιχειρηματικό σχέδιο, η βαθμολογία είναι 45, συντελεστής βαρύτητας 70%, οπότε είναι 31,5. Με άριστο το 100, βεβαίως. Ναι, λοιπόν, πληρότητα, σαφήνεια και ρεαλιστικότητα με άριστα το 20, η βαθμολογία είναι 5, συντελεστής βαρύτητας 70%, οπότε είναι 3,5.
ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το τελικό τουριστικό προϊόν με άριστατο 30, η βαθμολογία είναι 15, 70% συντελεστής βαρύτητας, οπότε έχουμε συνολική βαθμολογία 10,5. Συνάφεια με τους αναπτυξιακούς σκοπούς και στόχους του Δήμου. Με άριστατο 20, η βαθμολογία είναι 10, συντελεστής βαρύτητας 70%, συνολική βαθμολογία 7. Βιωσιμότητα. Με άριστατο 30, ο βαθμός είναι 15, συντελεστής βαρύτητας 70%, οπότε η βαθμολογία είναι 10,5. Οικονομική προσφορά μισθώματος με άριστατο 100 είναι 100, συντελεστής βαρύτητας 30%, οπότε έχουμε 30. Και βγαίνει ο συνολικός βαθμός προσφοράς 61,5. Και στη συνέχεια όλων των παραπάνω, η Επιτροπή απορρίπτει αυτό που λέει, την προσφορά και κηρύσσει το διαγωνισμό άγωνο κατά πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ. Αυτό γράφει. Η Επιτροπή είναι συμβουλευτική. Ακριβώς. Την τελική απόφαση θα την πάρει η Οικονομική Επιτροπή. Δεν κηρύσσεται ο διαγωνισμός άγωνος από την Επιτροπή αυτή. Εντάξει, έτσι μπορεί να γράφετε ότι η πλειοψηφία αποφάσισε αυτά εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι αυτή η Επιτροπή, όπως και άλλες επιτροπές του Δήμου μας, προτείνει. Εντάξει, είναι συμβουλευτικός ο ρόλος της ως προς την Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή είναι αυτή η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση. Και αρμόδια. Και δεν μπορεί να την κηρύξει η Επιτροπή άγωνο των διαγωνισμών. Γι' αυτό θα πάρθει απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Αυτό εξάλλου προβλέπεται και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται. Προβλέπεται και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έδωσε στην Οικονομική Επιτροπή την δυνατότητα, όχι την δυνατότητα, την εξουσιοδότηση να κάνει τον διαγωνισμό και να τον ελέγξει. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το προβλέπει ο νόμος, βέβαια. Αλλά εμείς πήραμε και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γελάτε κύριε Χερέ, γελάτε, ναι. Δεν ξέρω, θα ήθελε, είναι, πρέπει να είναι και ο πρόεδρος του τοπικού του Πολυχνήτου εδώ, δεν κάνω, ο κύριος Γιαναρέλης. Είναι εδώ. Έξω είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, μήπως θα θέλατε να τοποθετηθείτε κάποιοι από τους συμβούλους που γυρέψατε. Κατάλογος ομιλητών, είπαν, σημείωνε, Μάρκο. Ο κύριος Ζαφύρης, ο κύριος Ρούσης. Διαδικαστικά θέλω να πω, θέλουμε να ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής να τοποθετηθούν για τον λόγο που ψηφίσαμε. Ωραία, πάρα ένα πρόβλημα. Αυτό που ζητήσαμε, κύριε Πρόεδρε, αυτό που ζητήσαμε. Να ενημερωθούμε. Από τα μέλη της Επιτροπής. Εμείς θα διαβάσουμε το πρακτικό. Αν θέλετε να ακούσετε και τους ίδιους, είναι πρόβλημα την πλευρά μας. Πολύ ωραία, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, άρα ο κύριος Ρούσης και ο κύριος Βαξεβάνης θα θέλουν να μας πούνε στη σχέση με την συγκεκριμένη συνεδρίαση της συγκεκριμένης επιτροπής. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Μιχάλης Ρούσης. Ήμουνα ο αντιδήμαρχος ο οποίος οργάνωσε και προκήρυξε το διαγωνισμό για τις θερμοπηγές του Πολυχνήτου. Όταν οργανώναμε τον διαγωνισμό, το όραμα που είχαμε για την ανάπτυξη στο Πολυχνήτου ήταν να κινηθεί στους εξής άξονες. Το ένα είναι να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε τον Πολυχνήτο θερμανικό προορισμό, όπως είναι τα Μέθαινα και η Ελλειψός. Το δεύτερο είναι να αναπτύξουμε τον τουρισμό με την επένδυση που θα γίνει στο Πολυχνήτο. Και το τρίτο είναι να προσφέρουμε καινούργιες θέσεις εργασίας για τους δημότες του Πολυχνήτου κατά κύριο λόγο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βγάλαμε τη θερμοπηγή και σύν 100 στρέμματα στο περιβάλλοντα χώρο. Από τα 100 στρέμματα τα οικοδομήσιμα είναι τα 80. Κάναμε λοιπόν, σκεφτήκαμε να κάνουμε το διαγωνισμό σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση να δούμε τι ενδιαφέρον υπήρχε
και τι σκέψεις υπήρχαν για την ανάπτυξη στο Πολυχνήτο. Οι προτάσεις που γίνανε ήταν κατά κύριο λόγο από τον κύριο Κούσκο, από μια άλλη εταιρεία. Υπήρχε και μια απλή πρόταση και επίσης μια εταιρεία η οποία δεν κατέθεσε πρόταση, αλλά ήρθε τα ίδια και είπε και κάποιες σκέψεις. Τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης φάσης ήταν πολύ ενθαρρυντικά, γιατί ακούσαμε προτάσεις για εναλλακτικό τουρισμό με κατασκευή κατοικιών με οικολογικό τρόπο και καταλυμάτων κυρίως με οικολογικό τρόπο, η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ώστε να μπορούν να έρχονται ομάδες από διάφορα σπορ για να κάνουν την προετοιμασία τους στην περιοχή και μια ανάπτυξη στο θερμαλικό τμήμα το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετεί μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων με δερματοπάθειες, με αναπνευστικές παθήσεις, με ορθοπαδικές παθήσεις, γενικά να φτιαχτεί ένα κέντρο επάξιο των ευρωπαϊκών. Με αυτό το σκεπτικό προχωρήσαμε στην προκήρυξη του διαγωνισμού και εκεί ανακαλύψαμε στην πράξη ότι η πρόταση που ήρθε είναι μια μέτρια καλή πρόταση, αλλά περιλαμβάνει μόνο την επισκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, κάποιες περιπατητικές διαδρομές και ένα χώρο εστίασης, ο οποίος θα είναι και αυτός το χώρο που υπήρχαν, αν κατάλαβα καλά, τα δωμάτια που πηγαίναν και ξεκουραζόντουσαν παλιά όσοι κάνανε τα λουτρά τους εκεί πέρα. Αυτή η επένδυση σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει δεν το πλησιάζει καν. Είναι μια μέτρια επένδυση και δεν βλέπω να έχει και μέλλον εξέλιξης. Γι' αυτό το λόγο, όπως ανέφερα και στο πρακτικό, γι' αυτό το λόγο την απέριψα, με την απέριψα όμως πώς, με το σκεπτικό ότι αυτή τη φορά πρέπει να κινηθούμε ώστε να ετοιμάσουμε μια πρόταση από αυτούς που ξέρουμε πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια ιαματική πηγή και υπάρχει η Ένωση των Ιαματικών Πηγών, στο οποίο είμαστε μέλος ως Δήμος. Και μάλιστα είναι πρόσωπός μας ο κύριος Βαλεντζής, η οποία μπορεί να ετοιμάσει μια πρόταση. Στην πρόταση αυτή μπορεί να ενωθεί η πρόταση του Δήμου και να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό λέγοντας κύριοι, εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτά, ποιος θέλει να επενδύσει σε αυτή την πρόταση. Να έχουμε κάτι συγκεκριμένο και όχι κάτι αόριστο όπως είχαμε τώρα. Λοιπόν, όσο προς την αξιολόγηση του κυρίου Δημάρχου, δεν έχει και μεγάλη διαφορά από αυτά που είπα και εγώ. Όπως βλέπετε, ο ίδιος βαθμολογεί την πληρότητα, σαφήνεια και ρεαλιστικότητα, μάλιστα το 20 βάζει 5. Στη συνάφεια με τους αναπτυξιακούς σκοπούς και στόχους του Δήμου, μάλιστα το 20 βάζει 10. Στη βιωσιμότητα, μάλιστα το 30 βάζει 15. Αν δεν υπήρχε δηλαδή, δεν ήταν η πρόταση του κυρίου Κούσκου η μοναδική πρόταση για να πάρει το άριστα στην οικονομική προσφορά, δεν θα περνούσε τη βάση, θα είχε απορριφθεί. Οπότε, αυτή τη στιγμή πιστεύω πως πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα πιο συγκεκριμένα και να κάνουμε κάτι, γιατί είναι κάτι για 25 χρόνια, δεν είναι για 5. Και τι να κάνει, να μείνει άλλα 50 χρόνια από αυτό. Όχι. Όλα αυτά που σας λέω είναι μια υπόθεση 5-6 μηνών. Και παρακαλώ, θα έχετε τον χρόνο και να μιλήσετε και να ρωτήσετε. Εδώ δεν γίνεται διάλογος. Ο καθένας μιλάει ζητώντας το λόγο. Λοιπόν, είναι μια υπόθεση που πιστεύω θα πάρει 5-6 μήνες, ίσως λίγο παραπάνω. Λοιπόν, και θα βγει κάτι συγκεκριμένο και πιστεύω κάτι καλό για εσάς, γιατί δεσμεύει τον Πολυχνήτο για 25 χρόνια. Αυτό είναι. Γιατί δεσμεύει. Πέντε δημοτικές αρχές. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Στη συνέχεια μπορεί να ξαναπάρω. Κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κύριε συνάδελφε, είστε καλός γιατρός, δεν είστε καλός μηχανικός όμως, ούτε καλός μαθηματικός. Θα σας εξηγήσω το γιατί. Ξεκινήσατε την ομιλία σας λέγοντας ότι τα στρέμματα, τα οικοδομήσιμα στρέμματα από τα 100 είναι το 80. Δεν είναι 80, κύριε συνάδελφε, είναι 40. Διότι τα 40 στρέμματα είναι υγροβιότοπος και τα 20 στρέμματα είναι δασική έκθεση, τα οποία σημαίνουν ότι δεν οικοδομούνται. Αυτό εσείς
Όσοι επισπεύδουν του διαγωνισμού, έπρεπε ο πρώτος έπρεπε να το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Επομένως, μη λέτε στον κόσμο ότι είναι 80 τα στρέμματα τα υποδομήσιμα. Είναι 40. Πάμε παρακάτω. Δεν... Υπάρχει και η εισήγηση δική σας που τα λέτε. Ναι, ναι, ακριβώς. Τα ξεχάσατε τώρα. Είχατε καλύτερο μνημονικό πριν. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Δεν είπατε, αποκρύψατε, ότι τον διαγωνισμό αυτό και την προκήρυξη αυτή την ζήτησαν, τη ζήτησε η Ένωση Θερμοπηγών Ελλάδος ως μπούσουλα για να κάνουν όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος για να κάνουν να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των θερμοπηγών τους. Είναι έτσι κύριε Μάντζερη? Ορίστε, σας άκουσα. Ναι, ναι, ναι. Α, ευχαριστώ. Να το λέτε δυνατά, να ακούγεται. Ορίστε. Γιατί, για την Ένωση Θερμοπηγών που είναι ο κύριος Βαλετζής, που είπε ο κύριος Ρούσης. Επίσης κύριε συνάδελφε, επειδή έχετε περάσει πανεπιστήμιο, ξέρετε πολύ καλά ότι η βαθμολογία είναι το 5 η βάση. Το, αν είναι τώρα το επιμέρους 5, 20, 30 κτλ, το άθροισμα μετράμε. Το άθροισμα λοιπόν είναι 61,5 και ήμουνα εξαιρετικά αυστηρός στη βαθμολόγηση. Δεν έδωσα κανένα μεγάλο βαθμό, έδωσα αυστηρή βαθμολογία. Με την οικονομική προσφορά πρέπει μετά να είναι κατά πίθαση. Ορίστε. Με την οικονομική προσφορά... Συνολική είναι η βαθμολογία, κύριε συνάδελφε. Συνολική είναι η βαθμολογία. Μην γίνεστε φαρισαίος. Ο κύριος Βαξεβάνης. Γεια σας και από μένα. Εγώ σε αυτά που είπα στην Επιτροπή, θα σας πω πάλι ότι έχουμε χορτάσει ιδιωτικοποιήσεις, παιδιά. Έχουμε χορτάσει, έτσι. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα σαν Δήμος να το κάνουμε, να βάλουμε 10 ανθρώπους από τον πολιτικό να δουλέψουν μέσα εκεί και να μην δίνουν τα 10 ευρώ αυτά που έβαλε ο Χρυσοκούσκος. Περιμένετε να σας δώσω το λόγο. Δεν είναι καφενές, είπα. Θα περιμένεις όμως. Θα το κάνουμε του κυρίου. Έτσι. Λοιπόν, δεν πάει φορά που θα κάνεις τα ίδια, θα βγεις έξω. Έτσι, συνεχίστε. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτά που σας είπα στην Επιτροπή, αν μπορεί ο Δήμος με δικά του χρήματα, υπάρχουν προγράμματα, να κάνει το έργο αυτό και να γλιτώσει και ο κόσμος, να κοίτα πώς συνέχεια πληρώνουμε. Συνέχεια πληρώνουμε. Λογαριασμοί, ρεύματα, πετρέλα, συνέχεια πληρώνουμε. Ο Πελετήδης στην Πάτρα, πώς έκανε μια παραγγελία 10 χιλιόμετρα μόνος του. Πώς με τι έξω να πήρε, θα τα έκανε. Αυτά. Έχει μείνει. Και αυτό πόσα χρόνια είναι, παιδιά, είναι. 8 χρόνια είναι. Αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με αυτούς. Θα ήθελα καταρχήν την άποψη. Επειδή ακούγονται ποσά τώρα εδώ πέρα, θα ήθελα λίγο να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Ο επενδυτής λέει ότι το μέσο έξοδο το οποίο θα κάνει κάποιος ο οποίος επισκέπτεται την πηγή θα είναι 10 ευρώ. Δεν σημαίνει ότι το εισιτήριο θα είναι 10 ευρώ. Διότι στην πηγή αυτή, στην επένδυση αυτή, θα παρέχονται και υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, όπως περιγράφονται μέσα αναλυτικά. Είναι αρκετές, θα τις διαβάσει μετά οι κυρίες αναλυτικές. Υπάρχει και το εστιατόριο, υπάρχει και η καφετέρια. Δηλαδή και βάζει μέσο όρο 10 ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το εισιτήριο για να επισκεφτεί κάποιος την πηγή αυτή καθεαυτή να κάνει ένα θερμό μπάνιο και να φύγει θα είναι 10 ευρώ. Μην τα μπερδεύετε κύριε συνάδελφε. Αν δεν θέλει να πιει τον καφέ του εκεί πέρα, θα δώσει τα 2-3 ευρώ που θα έχει την είσοδο και θα φύγει. Και δεν νομίζω ότι είναι εκεί το πρόβλημα. Όπως γίνεται στη Μυτιλήνη. Ακριβώς. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται σήμερα εδώ έγινε πριν μερικά χρόνια και στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης.
Και πάλι οι ίδιοι άνθρωποι, εξαιρεμένου βέβαια του κυρίου Ρούση, ο οποίο τότε ήταν υπέρ, οι ίδιοι άνθρωποι ψήφισαν κατά. Και βλέπετε σήμερα το αποτέλεσμα στα δέρμα. Πώς ήταν και πώς έγινε. Ένα λεπτό να τελειώσω μια φράση. Διαβάστε τι υπηρεσίες. Τι υπηρεσίες θα παράσχει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ας διαβάσουμε λοιπόν τις υπηρεσίες που θα παράσχει η συγκεκριμένη επένδυση. Λοιπόν, μια σύντομη παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας. Η επένδυση αφορά στη δημιουργία θερμαλιστικού κέντρου. Ενός σύγχρονου ιαματικού κέντρου, το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες τουρισμού, υγείας και ευεξίας, με χώρο εστίασης, χωρίς παροχή υπηρεσίας διαμονής. Το ιαματικό κέντρο θα λειτουργεί με τη μορφή του κέντρου υγείας και ευεξίας και θα είναι δυναμικότητας περίπου 300 ατόμων, ανά 8 ώρες, στο έτος πλήρους λειτουργίας. Συγκεκριμένα θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες. Πρώτον, υπηρεσίες υδροθεραπείας με θερμό ιαματικό νερό στις δύο υφιστάμενες μικρές πισίνες που βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο, στο ακίνητο Β, και σε τρεις νέες εξωτερικές πισίνες. Δεύτερον, υπηρεσίες κινησιοθεραπείας σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Τρίτον, μασάζ και θεραπείες από φυσικοθεραπευτές. Υπηρεσίες γυμναστικών ασκήσεων, ατομικά ή σε γκρουπ, μέχρι και 8 ατόμων. Εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες από τους ιατρούς του κέντρου, οι οποίοι θα υποστηρίζουν και τις υπόλοιπες λειτουργίες του, π.χ. κινησιοθεραπεία. Υπηρεσίες εστίασης στο υφιστάμενο κτίριο, στο ακίνητο Α, ο υφιστάμενος ξενώνας. Το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα θα αξιοποιηθεί και όπου δεν επαρκεί, προτείνεται η συμπλήρωση με νέες υποδομές. Συνολικά προτείνονται οι κάτωθοι εγκαταστάσεις. Κεντρικό κτίριο ακινήτου Β, τα υφιστάμενα λουτρά. Είσοδος, υποδοχή, διοίκηση, στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρακάτω χώροι. Νομίζω δεν χρειάζονται αυτά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε μετά. Μα νομίζω πρέπει να το διαβάσουμε όλα, τι θα γίνεται στο καθένα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, νομίζω πρέπει όλα να διαβαστούν. Λοιπόν, βλέπουμε στο κεντρικό κτίριο είσοδος, υποδοχή, διοίκηση, πληροφορίες, το γραφείο του υπεύθυνου, τουαλέτες, έδους αναμονής, χώρος λιανικής πώλησης προϊόντων, ιατρείο που θα χρησιμοποιείται από όλους τους γιατρούς, ρεσεψιόν, οι εγκαταστάσεις υδροθεραπείας που περιλαμβάνει δύο δεξαμενές υδροθεραπείας με ιαματικό νερό, με τις αναγκαίες τεχνικές εγκαταστάσεις, χώροι υποστήριξης της λειτουργίας της ιαματικής θεραπείας και βοηθητικοί χώροι που περιλαμβάνουν χώρο ανάπαυσης, τρία δωμάτια θεραπείων 12 με 15 τετραγωνικά το καθένα, αποδυτήρια λουόμενων χωριστά ανδρών και γυναικών, τα οποία περιλαμβάνουν βεσέ, καθώς και βεσέ για αμαία. Τέλος πάντων, ναι, υπηρεσίες, υπάρχει και ο χώρος εστίασης. Κυλικείο μπαρ εστιατόριο. Δύο χαμάμ, ένα ανδρών και ένα γυναικών. Εξωτερικοί χώροι. Λοιπόν, εξωτερικό χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων, περιπατητικοί διάδρομοι που θα ενώνουν τα ακίνητα Α και Β, δύο έτοιμες μεταφερόμενες σάουνες στη διαδρομή μεταξύ των ακινήτων, ντουζιέρες, τρεις χώρες χαλάρωσης με ξύλινα δάπεδα και τέντες για διάφορες δραστηριότητες, θεραπείες, ομαδικές συναντήσεις, μικρά συνέδρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συνοδευόμενες αντίστοιχες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, τρεις μικρές λιγνοδεξαμενές από θερμό ιαματικό νερό, χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παιδική χαρά δηλαδή, κέντρο υποδοχής πελατών, χώρο στάθμισης για αυτοκίνητα και μικρά λεωφορεία. Και επίσης, εδώ πέρα αναφέρεται και η πολιτική μάρκετινγκ και δράσεις προβολής και προώθησης. Οι ενέργειες που προβλέπονται γενικά είναι επαγγελματική προβολή στα social media, συμμετοχή σε διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις με αντικείμενο ιαματικό, ιατρικό τουρισμό και γενικό τουρισμό, επικοινωνία με ταξιδιωτικά γραφεία κτλ. Στρατηγικές συνεργασίες με θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιμελητηρίων, οργανισμών τουρισμού, tour operators που ασχολούνται με τη διοργάνωση ταξιδιών και αντικείμενο την ιαματική θεραπευτική και τον ιατρικό τουρισμό. Επικοινωνία σε ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για ενσωμάτωση πακέτων
ιατρικών, μάλλον ιαματικών θεραπειών σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΟΠΗ και των αντιστοίχων του εξωτερικού. Και μετά είναι τα αναμενόμενα ωφέλη για την τοπική κοινωνία, τα οποία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα διαβάσουμε, αλλά τα καταλαβαίνετε όλοι σας. Έτσι, αν θέλετε όμως, μπορώ. Για να μην σας κουράζω κιόλας. Για το μια, αν μια τέτοια επένδυση θα είναι ωφέλιμη ή όχι για το. Ένα λεπτάκι λέει ότι για τη στήριξη τα άτομα και τα προϊόντα θα είναι από τη. Συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, προμήθειες, υπηρεσίες, έργα. Παροχή όλων των υπηρεσιών του Ιαματικού Κέντρου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και παροχές προς τους κατοίκους. Το έργο και ενέργειες προβολής και προώθηση που θα αξίσουν την επισκεψιμότητα στην περιοχή, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, αναμένεται προσέλκυση τουλάχιστον 31.360 επισκεπτών το πρώτο έτος, οποίοι το 10ο έτος θα έχουν φτάσει στους 60.480. Πολλοί από αυτούς θα αναζητήσουν κατάλημα στην ευρύτερη περιοχή. Η συγκεκριμένη προσφορά δεν προβλέπει φιλοξενία, με αποτέλεσμα την άξιση της πληρότητας των υφισταμένων καταλημάτων από τη μία και τις δημιουργίες της ανάγκης για νέα από την άλλη. Ταυτόχρονα θα ανοίξει ο κύκλος εργασιών και σε άλλα επαγγέλματα, όπως είδη διατροφής, τοπικά προϊόντα. Επιπλέον, μάλλον εν τέλει, το προτινόμενο σχέδιο συνεργασίας έχει ως ακολούθως: μίσθωση του χώρου για 25 έτη με δικαίωμα παράτασης κατά 5 έτη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Ετήσιο μίσθωμα 6.000 τα πρώτα 5 έτη και κατόπιν ποσοστό 6% επί του συνολικού κύκλου εργασιών προ-ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εστίασης, με ελάχιστο μίσθωμα τα 18.000 ευρώ. Κόστος αρχικής επένδυσης, ανακαίνιση υπαρχόντων εγκαταστάσεων και διαμόρφωση νέων προσδιορίζεται σε 907.372. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω έχετε ζητήσει το λόγο εσείς. Δεν ξέρω, κάποιος από τους δημοτικούς συμβούλους θέλει να τοποθετηθεί. Κατά την κυρία Ζωγράφου. Και μετά πάμε και στους δημότες. Και όχι στον πρόεδρο των τοπικού και των τοπικών. Όποιος είναι και πρέπει να έχουν έρθει και πρόεδροι από τα τοπικά γύρω-γύρω, οι οποίοι ενδιαφέρουν. Και ο κύριος Σικάς θέλει να μιλήσει. Κυρία Ζωγράφου. Καλησπέρα σας. Την τελευταία εβδομάδα έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος που μένεται στο Πολυχνήτο. Και που ευτυχώς την τελευταία συνεδρίαση εμείς ψηφίσαμε κατά των πυρηνικών, αλλιώς θα ήταν εκτοξευτεί και πυρηνικές κεφαλές. Γιατί όλος αυτός ο κόσμος, το κακό αυτό έχει την εξής ιστορία. Λίγο καιρό αφού το διορίστηκε ο καινούριος γραμματέας, ήρθε στο Πολυκλήτο και συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο, όπου αντί τρόπο έπρεπε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει ότι ναι, θέλει να την αξιοποιήσει το ενεργό των θερμοπηγών. Όσο αν υπάρχει ένας ή μισός ή ένα τέταρτο κάποιου που έχει μυαλό που να λέει όχι, δεν θέλουμε. Θέλουμε, είπε, όλο το τοπικό συμβούλιο ομόφωνα, πλην όμως πριν προχωρήσετε να μας ενημερώσετε, να μας πείτε, να ξέρουμε κι εμείς τι πρόκειται να γίνει. Ναι, όπως δείτε. Δεν αργεί πολύ και το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο που επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Όλοι ομόφωνα ναι να αξιοποιηθεί το πεδίο, αλλά πάρε ενημέρωση και εμάς. Ναι, οπωσδήποτε. Και φτάσαμε την τελευταία εβδομάδα περίπου για να γίνει αυτό το αυτονόητο. Το να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, να φτάσουμε στο τσάκ, ας πούμε, κάτι σαν την κρίση των χείρων τότε. Εγώ έχω μία. Λοιπόν, ξέρω τον πόνο του Πολυκνήτου του να γίνει κάτι κι ας είναι και το πιο λίγο. Πώς το κόμμα ζητά την προχή, έτσι και η Πολυκνιά της το ίδιο ζητάει ένα έργο. Πλην όμως, διαχειριζόμαστε ένα φυσικό πόρο και δεν πρέπει να είναι άιντε για πέταμα. Γιατί ο Πολυκνήτος δεν είναι για πέταμα. Αυτά που τα άντε, το μόνο που κάνουν για μένα είναι και λίγο φιγούρα. Να σας καλοπιάσουν όλους, να είναι που θέλουν και αυτοί οι κακοί αριστεροί που δεν θέλουν. Το έχει βοήξει μέσα από όλους τους από αυτό και εμείς δεν θέλουμε. Εγώ κύριε Δήμαρχε, μάλλον και κυρία Αντιδήμαρχε του, θέλω να μου εξηγηθεί το εξής. Εσείς θα μας εξηγείτε. Τα 40, αφήστε με λίγο, έχω το λόγο κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, δεν έχω τελειώσει. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, υπάρχουν 40 στρέμματα παραδέχτηκε ο κύριος Δήμαρχος τώρα, εγώ νόμιζα η αλήθεια ότι ήταν και λίγο. Αλλά θα περιοριστώ στα 40 και θα πιστέψω ότι αυτό που είπε ο κύριος στο αυτό που λένε master plan, το πρώτο σχέδιο που είχε γίνει,
υποστηρίζετε, βεβαιώνετε ότι το νερό που διατίθεται σε εκείνη την περιοχή είναι 50 κυβικά μέτρα την ώρα. Στη συμφωνία που γίνεται μιλάμε για 15 κυβικά μέτρα την ώρα, θεωρώντας ότι τα υπόλοιπα 35 μάλλον είναι δεσμευμένα ή ακόμα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, γιατί μπορεί να βρίσκεται. Και θέλω μια ενημέρωση αυτό. Έχουν αποχαρακτηριστεί οι αγροτέτοιοι, γιατί αν έχουν αποχαρακτηριστεί οι χώροι που θεωρούν το αγροτεμάχια, αν δεν έχουν αποχαρακτηριστεί, εκεί πιθανό να είναι η δυνατότητα αξιοποίησης των υπόλοιπων 35 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα. Ρωτάω λοιπόν, γιατί στη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται. Να πεις, εγώ τώρα έχω 15 να σου διαθέσω, αλλά επειδή μόλις αποχαρακτηριστούν θα έχω κι άλλα 35, τι θα τα κάνω. Θα τα πάρει να τα αξιοποιήσει χωρίς να είναι στο λογαριασμό τσάπα. Θα μπορεί, δεν το θέλει ο άνθρωπος, δεν θέλει γιατί δεν μπορεί, το σχέδιό του, τα λεφτά του ήταν ωραία. Γιατί εμείς να δεσμεύσουμε αυτή την περιοχή που μπορούμε να τη δώσουμε σε κάποιον άλλο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτά τα 35, είναι μια ερώτηση. Εγώ λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω τον πόνο του χωριού, καταλαβαίνω τη μεγάλη ανάγκη να φτιαχτούν και να λειτουργήσουν επιτέλους εκείνα τα πράγματα. Και για προσωπικούς λόγους, αφού έφυγε το Τσελπιδάκη, έχω πιάσει τα σνίχια μου, λέει πεθερά. Λοιπόν, προτείνω και θέλω να γίνει κατανοητό αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι ένας μήνας, δύο μήνες. Παρακαλώ, να συμπληρωθεί η σύμβαση αυτή έτσι ώστε, αν μεν θέλει, ο συγκεκριμένος κύριος, να προχωρήσει και στην, πώς το λένε, στην αξιοποίηση του υπόλοιπου νερού που είναι δυνατό. Λοιπόν, πρέπει να στήξω από εδώ γιατί δεν μιλάει, εντάξει. Λοιπόν, ή να αφήσει χώρο κάποιος άλλος να αξιοποιήσει αυτό. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι να το κατανοήσει κάποιος από τούτο που λέμε τώρα. Δεν μας διευκρινίζεις κάτι, κυρία. Δεν καταλαβαίνουμε τι μας λες. Λοιπόν, θα αρχίσω να μιλάω στα κορακίστικα, γιατί τα ελληνικά δεν γίνονται κατανοητά. Συγχωρέστε τον Χρυσουλά, αλλά γιατί και εμείς δεν καταλάβαμε. Πραγματικά είναι μεγάλο άγχος. Γίνεμα, σιγά σιγά. Δεν θα καθίσω, κάνω μας όλες. Μα βλέπει τα τρόλια με τα περίοκα γιατί έχουν το ίδιο χρώμα. Επιτρέψτε μου να μιλήσω καθήμενη. Και καθήμενη και όπως θέλετε, αλλά ερευνήστε λίγο, γιατί αυτά που είπατε προσωπικά δεν μπορέσατε να τα καταλάβω ούτε εγώ. Δεν καταλάβαμε τι είπατε. Θα τα επαναλάβω, κύριε Δημαρχέ μου, θα τα επαναλάβω όταν είναι δυσπνόητα, μπορώ. Δυο απλά και ήρεμα. Λοιπόν, εντάξει, ηρεμία. Επίσης όμως πρωτόκολλο. Όχι, και εγώ Δημαρχέ, δεν είναι ο κόσμος, είναι η συγκίνηση που έχω, γιατί ξέρω τον πόνο του κόσμου και γιατί ξέρω και την ανάγκη. Αυτό. Λοιπόν, τον κόσμο το. Λοιπόν, μισό λεπτό όμως, αλλά επειδή εδώ πέρα δεν θα επιτρέψουμε να ακούγονται ανακριβείς, όχι και ομόφωνη απόφαση. Που λες. Του Δημοτικού Συμβουλίου, μια χαρά καταψηφίσατε. Που λες τώρα, για ποιο σημείο μιλάτε. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ήταν ομόφωνη. Αγάπη, έτσι. Αυτά θα τα λέμε. Λοιπόν, αυτά που λέτε τώρα είναι άλλα. Δεν είναι καθόλου άλλα, Δημοτική, και σε παρακαλώ. Αφήστε με να τελειώσω επιτέλους. Αφήστε με και δεν φοβάμαι να αναλάβω καμία ευθύνη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν. Όπως ήρθε το τρόπο να με υποστηρίξει στην Καράβα. Τα ίδια ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Θα σου τα πω και για την Καράβα και για την Πάστρια, αν θέλεις να ακούσουν και ο κόσμος. Όλα μπορώ να σου τα εξηγήσω. Κυρία Ζωγράφο, αν θέλετε λίγο να καταλάβουμε με απλά λόγια τι συζητήσατε. Και επίσης να σας ενημερώσω εκ των προτέρων και προς χάρη της διαδικασίας, γιατί δεν ξέρω, μπορεί και άλλος δημοτικός σύμβουλος να γυρέψει κάτι. Σήμερα είναι η ειδική συνεδρίαση. Το θέμα, με συγχωρείτε. Το θέμα της ειδικής συνεδρίασης είναι, ζητήσατε ενημέρωση. Καμιά απόφαση δεν θα πάρθει σήμερα. Δεν μιλάω για απόφαση, μιλάω να σας μου εξηγήσετε. Το λέω να το δεν έχω αντίρρηση και ούτε με νοιάζει. Να τι θα κάνετε εσείς. Κάντε όμως την ερώτηση σαφής. Λοιπόν, υπάρχει από το master plan μια εκτίμηση ότι εκεί διατίθεται 50 κυβικά μέτρα νερό. Μπορούν να διατεθούν 50 κυβικά μέτρα νερό ανά ώρα. Ναι, το λέει, το έχουμε γραμμένο στο κεντρικό κατοχό. Πινακάκι που έχει το πλάνο αυτό. Εμείς, αφήστε να τελειώσω και να απαντήσω τη θέση. Πώς θα απαντήσω, άμα δεν καταλάβω τι ρωτάτε. Όχι, θα ακούσω τηλέφωνο, τα έχω καταχωρημένα για να τα βλέπω. Με την ησυχία σου. Με την ησυχία μου, Δημαρχέ μου, με την ησυχία μου. Μπορώ να σου τα δείξω, να τα δεις και να τα βλέπεις. Με συγχωρείς, πότε πολύ μου φέγει. Με το εμβατικό νερό, με το γεωθερμικό νερό. Όχι, κύριε Τσακίρη, όχι, όχι, όχι.
Πρόεδρε, ο λόγο του λέει κυρία Ζωγράφου. Αυτό θέλω να πω. Να αφήσω την κυρία Ζωγράφου να ολοκληρώσει έχοντα αυτό που θέλει. Στα θέμα και γι' αυτό θα κρυθεί. Χωρίς διακοπές και χωρίς αναλύσει. Λοιπόν, στα κρύβει. Θα καταλάβουμε και να ρωτήσουμε. Αν δεν καταλάβουμε, θα απαντήσει. Αλλά θα αφήσουμε να ολοκληρωθεί που λέτε. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, οι προβλέψει από το master plan, κυρίε και κύριοι, δεν ξέρω αν μιλάω πραγματικά δύσκολη γλώσσα για όλου εσά. Μπορώ να τα πω και αναλυτικότερα. Ότι για τα θερμοκήπια μπορούν να διατεθούν 45 κυβικά μέτρα την ώρα. Για τα ξηρά λεπόταν ένα μεγάλο πλάνο. Θυμόσαστε πώς είχε ανακοινωθεί το Δεκέμβριο όσοι ήσασταν στο Πολυεθνικό στο Πολύκεντρο, ναι. Για τα ξηρανήρια 20. Για την τηλεθέρμανση 100 μιλάω κυβικά μέτρα ανά ώρα. Για τα θερμάλουτρα 50. Σύνολο 215 μπορεί κανείς το γεωθερικό ρευστό δηλαδή να το αξιοποιήσει με αυτό το πράγμα που είναι γραμμένο μέσα στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου. Δεν τα λέω από την κοιλιά μου. Ίσως και ένα μήνυμα του κ. Δήμαρχος, παρόλο που είμαι πιο μεγάλη. Λοιπόν, αν έγινε κατανοητό αυτό. Άρα λοιπόν, από τα 50 που προβλέπεται ότι μπορεί να διατεθούν για τα λιαματικά λουτρά, εμείς στο σχέδιό μας μέσα από τη συμφωνία προβλέπεται τα 15 μόνο κυβικά μέτρα νερό ανά ώρα. Πώς αλλιώς να το πω να γίνει κατανοητό, ρε παιδιά. Λοιπόν, και η δική μου ερώτηση είναι, τα άλλα 35 που μπορούν να αξιοποιηθούν, θα τα αφήσουμε στον ίδιο άνθρωπο χωρίς να του τα έχουμε χρεώσει, θα τον ρωτήσουμε και θα μας πει. Θα τον ρωτήσουμε και θα μας πει θα τα αξιοποιήσω τον του αντίχρονου και άρα τότε θα αυξήσω το μίσθωμα. Θα πούμε ότι όχι, δεν μπορώ, εγώ μέχρι εδώ είναι η δυναμία και τότε εμείς πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη δυνατότητα να δώσουμε σε κάποιον άλλο να την αξιοποιήσει. Τι δεν γίνεται κατανοητό από αυτά που λέω, απορώ και εξίστα. Λοιπόν. Μέχρι που να πάρουμε το γεωθερμικό πεδίο, κύριε συνάδελφε, μπορούμε να δώσουμε 15 κυβικά. Νομίζω ότι αυτά βγάζει η πηγή αυτή τη στιγμή. Η πηγή αυτή τη στιγμή λοιπόν βγάζει 15 κυβικά. Αυτά θα πάρει. Όταν με το καλό πάρουμε το γεωθερμικό πεδίο, το οποίο ο προηγούμενο Δήμο το έχασε και εμεί με ενέργειέ μα τώρα το ξαναπαίρνουμε πίσω, τότε αυτό το νερό θα το νοικιάσουμε, θα το πουλήσουμε. Ωστόσο. Αν δεν το θέλει, δεν θα το πάρει. Ωστόσο θα είναι μέσα στα 120. Στα 120 εκ των οποίων 40 στρέμματα θα είναι ήδη νοικιασμένα από αυτόν. Εγώ τι δεν καταλαβαίνω τώρα. Άλλα και μπερδεύω και στρέμματα και βιετά, νερά, καλά. Καλά. Όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Είναι μηχανικός, καταλαβαίνει και καλά καλύτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η δική μου, όχι, δεν έχω τελειώσει. Έχω ακόμα κάτι να κάνω. Έχετε και κάποιο χρόνο να μιλήσετε. Εγώ είμαι, περίμενε. Έχετε και κάποιο χρόνο να μιλήσετε. Πληθυντικό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς την κυρία Ζωγράφου, χαμηλώνει το όνειρο. Εμείς έχετε δίκιο, οι προβοκάτσεις με τρομάζουμε κάτι. Λοιπόν, έχετε 5 λεφτά να ολοκληρώσετε. Όχι, όχι, 3 λεφτά με φτάνει. Ποια είναι ποιοι είναι οι προβοκάτορες, κυρία Ζωγράφου. Ποιοι είναι οι προβοκάτορες. Τι νομίζετε ότι είστε. Τι νομίζετε ότι είστε. Εισαγγελέας είστε, μας πείτε και προβοκάτορες. Δεν τρέπεστε λίγο. Εκείνο που θέλω να ξέρετε καλά πάντως είναι ότι από το μακρινό 2014, όπου πάλι ήμουν δημοτική σύμβουλο στο προηγούμενο Δήμο, που ήταν και κάποιοι από του συμβούλου εδώ, του Δημάρχου συμπεριλαμβανομένου. Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε, από τον Νοέμβριο έχουμε ξεκινήσει να ρωτάμε τι θα γίνει με τα πλειοματικά. Ήμασταν εμείς, για να μην πω εγώ και με θεωρήσουν πολύ χαλαζόνα, που βρήκαμε ότι τα οφάκελο ήταν σταθμευμένο. Της εκαθάρισης της ΕΘΥΠ, για όσους κολυμπιάς δεν ξέρουν, ο οποίος εάν δεν τελείωνε δεν μπορούσε να κάνει βήμα παραπέρα, τον βρήκαμε που ήταν σταματημένος, τον προχωρήσαμε. Οι αντιδήμαρχοι του Πολυχνή, όσοι πέρασαν, ένας από αυτούς υπήρξε και ο δήμαρχός μας, δεν είχαν καθόλου ενδιαφερθεί γι' αυτό. Και τώρα χτυπάνε εμάς γιατί βρίσκουμε δυσκολίες σε αυτό που πάει να γίνει. Μα δεν είναι γιατί θα βάλω εγώ κάτι στην τσέπη μου, εσύ κάτι στην τσέπη σου, είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Η βαθμολογία, παρόλο που και εγώ έχω κάνει βαθμολογίες, όχι σαν μηχανικός, δεν πειράζει, σαν γιατρός. Κακό βαθμό σαν και δήμαρχος πήρα. Σαν δήμαρχος θα πάρω καλό. Μακάρι, μακάρι, θα σας βάλω κι εγώ. Και όσο για την υποστήριξη των δικαστήριων, θα κάνετε τον κόπο να με ενημερώσετε. Πρώτη, πάντως μάρτυρα δεν με καλέσατε και αυτό είναι δική σας παράληψη. Λοιπόν, θα μπορούσε να με έχει καλέσει μαζί. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Προσέξαμε, τι δεν ξέρω. Αν δεν καταλάβετε, δεν ξέρω τι μάθει. Κύριε Σκέρα, νομίζω πριν τον κύριο Χίρα γύρεψε ο κύριο Σικά. Αν θέλετε. Πρέπει σε αυτά που είπε
Εσείς καταλάβατε τη ρώτηση. Ορίστε, αν καταλάβατε, απαντήστε. Κύριε Χίνα, μου δώσετε ένα λεπτό. Να σου δώσω. Καθίστε. Λοιπόν, είστε και στο όρθιο. Κύριε Ζωγράφου, μπερδεύετε το νερό το οποίο μπορούμε να διαθέσουμε με το νερό το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει από την πηγή. Το νερό λοιπόν αυτή τη στιγμή που βγαίνει από την πηγή είναι 15 για θερμαλισμό. Πού μπορεί να πει νερό για θερμαλισμό? Αφήστε με να σας πω. Ρωτήσατε κάτι, αφήστε να σας πω. Το νερό το οποίο βγαίνει για θερμαλισμό από την πηγή αυτή τη στιγμή που αναβλύζει είναι 15 κυβικά την ώρα. Όταν πάρουμε το γεωθερμικό πεδίο από την αποκεντρωμένη, το αναλάβει ο Δήμος, θα δικαιούται να τραβήξει 50 κυβικά για θερμαλισμό. Θα δικαιούται άλλα 35. 250 συνολικά. 250 συνολικά. 250 συνολικά. Αν ο επενδυτής θέλει πάνω. Όχι, όχι για θερμαλισμό. Συνολικά ρε παιδιά. Συνολικά. Για θερμαλισμό. Ούτε. Καθόλου. Πρέπει να έχει ειδική έγκριση. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. 15 τα έχει την έγκριση. Τίποτα άλλο. Μπράβο. Τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλετε λοιπόν να τα πείτε εσείς καλύτερα σαν υπηρεσία. Να τελειώνουμε. Νομίζω ότι τα είπατε, Δημάρχε. Αυτά. Μπορώ. Καλησπέρα σας. Καλωσορίζω τους Πολυχνιάτες με χαρά. Είμαστε ικανοποιημένοι που ήρθαν τόσο αρκετοί άνθρωποι εδώ πέρα για να παρακολουθήσω αυτό το θέμα και επειδή είμαι ένας από αυτούς που ζήτησα τη σύμπληση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα λέω έτσι όμορφα και καλά τώρα, δεν θα πω πολλά πράγματα διότι δεν έχω γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Μετά από μένα άλλοι αρμόδιοι συνάδελφοι που γνωρίζουν το θέμα των ιαματικών πηγών μπορούν να μας πούν περισσότερα. Αλλά εγώ ήθελα σήμερα τώρα εδώ να πω γιατί συγκλήθηκε το αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που το ζητήσαμε οι 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Την προηγούμενη Παρασκευή μάθαμε ότι συνεδρίαζε η Επιτροπή Αξιολόγησης για τις ιαματικές πηγές του Πολυχνήτου. Όπως ξέρετε οι περισσότεροι, μάλλον θα απευθυνθώ στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Λάνε, τον συνάδελφο και τον κύριο Γελαγότη, η παράταξή μας δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η παράταξή μας ψήφισε παμψηφή υπέρ της αξιοποίησης των πηγών του Πολυχνήτου. Τόσο σε δημοτικό επίπεδο, αλλά και στην Οικονομική Επιτροπή στην οποία συμμετέχω, αλλά δεν έριξα πραγματικά καμία, έριξα μια μικρούλα ματιά στο θέμα της Οικονομικής Επιτροπής, διότι ψηφίσαμε την διακήρυξη του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, διότι από μέσα μου ήθελα βαθιά να γίνει η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και δεν ενδιέφερε πολύ ο διαγωνισμός τόσο όσο και η προσφορά των επενδυτών που θα ερχόταν. Ψηφίσαμε, επαναλαμβάνω, η παράταξή μας παμψηφή και τις δύο φορές υπέρ, φανατικά υπέρ και στην Οικονομική Επιτροπή. Αλλά όταν όμως δημιουργήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάλι ψηφίσαμε υπέρ και η επιλογή της Επιτροπής Αξιολόγησης, αγαπητοί φίλοι του Πολυχνήτου, έγινε από τον κύριο Δήμαρχο. Αυτός ήταν πρόεδρος της Επιτροπής με δύο άλλους συναδέλφους, τον κύριο Ρούση και τον κύριο Μαξεβάνη. Όταν την Παρασκευή μάθαμε ότι δεν βγήκε λευκός καπνός από την αξιολόγηση της σύγκλησης της Επιτροπής αυτής, ανησυχήσαμε πραγματικά και ζητήσαμε να γίνει ειδική συνεδρίαση σήμερα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να μάθουμε τι έγινε και κατηγορηθήκαμε εμείς και σαν παράταξη αλλά και σαν πρόσωπο. Αυτό ειλικρινά κύριε Δήμαρχε με ενόχλησε πάρα πολύ με την ανάρτηση τη δική σας με τον συναδέλφο του κυρίου Αλάνη και με τον κύριο Γελαγότη.
Τι έκανα. Ξέχασες κύριε Δημαρχέ. Μη με... Τα δεξιά και αριστερά παπούτσια. Έτσι, σε ενόχλησε δηλαδή το αριστερό και το δεξιό παπούτσι. Σας είπα ότι όταν περπατάτε σε αριστερά μονοπάτια με δυο δεξιά παπούτσια. Άρα έκανες μια ανάρτηση, η οποία είναι δυσμηνή βάρου. Εν πάση περιπτώσει, μόνο σου θέλεις να δημιουργείς προβλήματα. Εδώ ήρθα επάνω δίπλα σου τώρα εδώ, με καλή διάθεση να ενημερώσουμε αυτόν τον κόσμο, διότι σήμερα αυτός ο κόσμος που ήρθε από τον πολιτικό πρέπει να ενημερωθεί σωστά. Γιατί την επένδυση. Για την επένδυση, αυτό μιλάμε, κυρία. Για την επένδυση. Δεν ξέρω αν θα περάσει από Οικονομική Επιτροπή, αν πρέπει να περάσει από Οικονομική Επιτροπή ή Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θα το δούμε. Στην Οικονομική Επιτροπή θα είμαι εκεί. Μην νοιάζεστε τη Δευτέρα, την Τρίτη. Κύριε Κυρά, κάναμε δύο χρόνια να σας μάθουμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα προηγείται του προϋπολογισμού. Δύο χρόνια κάναμε για να το καταλάβετε. Λοιπόν, τι να κάνουμε, αυτό το μυαλό έχω κύριε Δήμαρχε. Αυτά καταλαβαίνω, αυτά λέω. Τι να κάνουμε, εσείς είστε πιο ειδικός πάνω σε αυτό. Σε παρακαλώ, γιατί με διακόπτεις. Σήμερα αγαπητοί φίλοι του Πολυκνήτου, συνεδριάζομαι εδώ. Διότι προκαλέσαμε την ειδική συνεδρίαση, η 14η Δημοτική Σύμβουλη και κατηγορήθηκα γιατί συνεργάστηκα με την αριστερά, τη δεξιά, την κέντρο, με οποιοδήποτε. Κατηγορήθηκα γι' αυτό. Λιδωρήθηκα. Είναι κρίμα. Δεν δουλεύουν έτσι τα Δημοτικά Συμβούλια. Τα Δημοτικά Συμβούλια θέλουν συνένεση, κύριε Δήμαρχε. Συνένεση και συνεργασία. Δεν το έκανες αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Όσον αφορά τώρα για τις αιματικές πηγές που... Επόμενη φορά θα πάρει κάτι δημαρχία εμείς τη να το πάλι το τόνι. Τα υπονοούμενά σου, αυτά τα υπονοούμενα ματενίχες, τα υπονοούμενα ματενίχες, τι δεν μπορείς, δεν μπορεί. Λοιπόν, δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για τις αιματικές πηγές. Ειδικώς επάνω σε αυτά, περισσότερο γνωρίζει το θέμα ο κ. Ζαφύρης, ο οποίος θα τον παρακαλώ, θα τον παρακαλέσω να κάνει σωστή ανάπτυξη. Σταματήστε παιδιά, δεν έχω να πω πολλά, ανέβηκα πάνω εδώ πέρα μόνο και μόνο για να σας ενημερώσω γιατί έγινε αυτή η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, αν το καταλάβετε, το καταλάβετε. Τώρα, όσον αφορά για τις θερμοπηγές, θα το αναλάβω η Άννη. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ λίγο, γιατί μπήκε ώρα και το μικρόφωνο μην δουλεύει. Λοιπόν, λίγο ησυχία. Ένα. Επειδή ο κύριος Χίρας αμφισβήτησε... Ηρεμία, σας παρακαλώ. Επειδή ο κύριος Χίρας αμφισβήτησε, αμφισβητήθηκε και ψήφω τώρα. Πάμε λοιπόν. Πρακτικότηση παρήθμων 10 του 22 τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα. Εκμίσθωση ακινήτων και αιματική πηγή υποκράτης Πολυκνήτου. Ψηφίστηκε. Συγγνώμη, δεν βλέπω. Γεράσαμε. Λοιπόν, παρόντες 23, υπέρ 18, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Χίρας, κατά 5, 4 λαϊκή συσπήρωση, κατά και η κυρία Ζωγράφου. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν αυτή η απόφαση. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα εξετάσει τις προτάσεις που θα κατατεθούν. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι αυτή. Προκειμένου να αποφασίσει τον συγκεκριμένο τρόπο αξιοποίηση των θερμοπηγών και των ακινήτων και να καταλήξει στους όρους του διεθνού διαγωνισμού, το οποίο θα προκύψει. Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Πού λέει για την τέτοια, για την οικονομική. Ναι. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Προκειμένου να αποφασίσει τον συγκεκριμένο τρόπο αξιοποίηση και να καταλήξει στους όρους του κτλ. Και να αποφασίσει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κύριε Χίρα. Το λέει. Το ψηφίσατε. Δεν καταψηφίστηκε. Και δεν, αυτή και είναι κατά πλειοψηφία. Εσείς το καταψηφίσατε. Εσείς καταψηφίσατε γενικά, καταψηφίσατε γενικά την εκμίσθωση... Όχι, κυρία μου. Αυτό είναι μία παραγραφούλα. Αυτό είναι μία παραγραφούλα. Ξεκινάμε λοιπόν. Αφού με προκαλείτε, θα τα ακούσετε τώρα. Βεβαίως. Ξεκινάμε. Εκμίσθωση ακινήτων της ιαματικής πηγής υποκράτης πολιτεία. Και αναφέρει, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει στην πλήρη κατοχή. Σύντομη περιγραφή, 4 εφαπτώμενα κίνητα.
συνεχίζει σελίδες ολόκληρες που αναφέρει όλη την προκήρυξη και την καταψηφίσατε την εκπλήσωση, κυρία Ζωγράφου. Δεν καταψηφίσατε μία παραγραφούλα που λέει για την Οικονομική Επιτροπή. Ηρεμήστε λοιπόν, να ξέρετε τι ψηφίζετε, τι καταψηφίζετε, τι ζητάτε, τι ρωτάτε. Όχι να πείτε... Και εάν το χάσουμε, τελειώσαμε. Σβήσαμε. Να ξεπουλιάσουμε λοιπόν, Ελευθερόπουλα. Θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, τον λόγο έχει γυρέψει ο κύριος Σικάς. Ποιος είναι ο καλύτερος. Δεν ξέρω, συνεννοηθώ. Γεια σας και από μένα, αγαπητοί συγχωριακοί και συνδημότες. Πρώτα-πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα που λέχθηκαν. Το γεωθερμικό πεδίο πολιτικό πότε χάθηκε, Δήμαρχε? Επειδή μου λες. Είστε δημοτικός σύμβουλος? Βεβαίως. Μπράβο. Λοιπόν, ένα. Δεύτερο. Μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις αιματικές πηγές πριν το 2010, όταν υπήρχε ΕΘΥΠ, ανώνυμη εταιρεία. Η ανώνυμη εταιρεία είχε διοικητικό συμβούλιο. Έπαιρνε λοιπόν τις αποφάσεις το διοικητικό συμβούλιο. Ποια ήταν η διαφορά όμως? Ότι ο Δήμος είχε το 40% και προσπαθούσαμε να βρούμε χίλιους τρόπους, δεν βοηθούσε το πλαίσιο το νομικό. Ίσως ο κύριος Τσακίρης να το ξέρει καλύτερα. Είναι έτσι, κύριε Τσακίρη? Yeah. Μπράβο. Λοιπόν, να λυθεί το νομικό πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες λύθηκε στο 17 ή 18, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Λοιπόν, η διαδικασία αυτή, παρόλο ότι εγώ προσπάθησα τα χρόνια αυτά, εγώ καμιά φορά, όχι σαν εγωιστικό, σαν δημοτική αρχή, να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν μπορέσαμε γιατί. Δεν υπήρχαν τότε οι πολυχνιάδες που είχαν το μεγάλο όγκο μετοχών να το παραδώσουν στο Δήμο. Θυμάμαι συγκεκριμένα. Είχα βάλει τον κύριο Καρακλά που ήταν αντιδήμαρχος και είχε ασχοληθεί με τον συγχωρημένο τον κύριο Μπελέπ για την εταιρεία αυτή να προσπαθήσουμε από κάποιους ανθρώπους που είχαν πολλές μετοχές να τις αγοράσουμε για να μαζέψουμε το 67% να μπορέσει ο Δήμος με το 67% να κάνει γενικές συνελεύσεις και κατόπιν να μπορέσει με αυτές τις γενικές συνελεύσεις να πάρει απόφαση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και να προχωρήσουμε. Δυστυχώς το νομικό πλαίσιο δεν βοηθούσε. Τρίτο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς από εμάς επί χρόνια να μην θέλει να αξιοποιηθούν οι αιματικές πηγές. Και οι προηγούμενοι δήμαρχοι, και ο συγχωρεμένος ο Πελέχος, και ο Βαγγέλης ο Παλαιολόγος, και όσοι ήταν και ο Παρασκευαίδης, επισήμαναν το πρόβλημα ότι για να αξιοποιηθούν οι αιματικές πηγές πρέπει να λυθεί το πρόβλημα των λοιμάτων. Επειδή υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, είναι έξω από το πολιτικό, καθόλου στο μέσο του οικοπαίδου που είναι τα 80 στρέμματα, 90, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι, για 90 νομίζω ότι ήταν, γιατί ίσως τα τοπογραφικά δεν πιερνάμε κάποια χώρα, είχαμε κάποιες διεκδικήσεις. 105 λοιπόν. Σε όλο το, στο μέσο ακριβώς αυτού του υποπέδου, διέρχεται ο χύμαρος που κατεβαίνουν τα λίμματα του χωριού μας. Αν λοιπόν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν μπορείς να κάνεις αξιοποίηση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν είμαστε δημοτική αρχή, τρέξαμε όσο μπορούσαμε παραπάνω για να ολοκληρώσουμε το βιολογικό. Φύγαμε το 10, παραδώσαμε τη μελέτη, είχαμε πάρει μέχρι και έγκριση από τον Ίση, το γραμματέα του Υπουργείου Γενικού Τουρισμού και Ανάπτυξης για να μπορέσουμε να αξιοποιηθεί. Πέρασαν πόσα χρόνια για να ξεκινήσει ο βιολογικός και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και τότε, παρόλο με αυτή τη μελέτη που είχαμε, επειδή οι μηχανικοί είναι ζωή ακόμα και μπορούν να τους ρωτήσουν τι τροχάδι είχαμε κάνει, όσα κομμάτια στο χωριό έγιναν καινούργια, πλακόστρωτα, αποχετεύσεις, τα πάντα, γίνανε τον βιολογικό. Πάνω στη μελέτη του βιολογικού. Εμείς λοιπόν, στη συγκεκριμένη που είπα, καταψηφίσαμε. Δεν καταψηφίσαμε να μην γίνει ανάπτυξη του χωριού μας. Αλλήμον, ή να μην αξιοποιηθούν οι αιματικές πηγές. Είπαμε ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ο βιολογικός και ίσως, αν το θέλετε, κάποιοι επενδυτές να πήγαν να είδαν την κατάσταση και αυτό είχαμε και συμμετοχή μόνο από ένα. Δεν έχουμε κάνει πρόβλημα με κανένα επενδυτή.
Για όνομα του Θεού. Ε, τότε για η συμφωνία θα τελειώσουμε. Ε, μα τώρα μην πιάσετε εμείς το πάνω. Δεν μητράει, ξεπάτε. Δεν είπαμε δεν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Όχι, θα συμφωνήσουμε στο τέλος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαφωνήσουμε στην απλάπη. Είναι οράματα, ότι πάμε να χαθεί η ιστορία. Γιάννη, συγγνώμη. Ο κύριος Κούσκος, το χήμαρο αυτό με το βιολογικό που δεν έχει γίνει, δεν το βλέπει, δεν το γνωρίζει. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Μπορεί να το ξέρω ο διδητής, δεν το ξέρω. Μπορεί να το ξέρει. Τον είδε. Μπορεί να το ξέρει. Τον είδε. Τον είδε. Δεν το προβλημάτισε. Δεν ξέρω. Γιατί ο κάθε διδητής, δεν ξέρω τι κάνει ο κάθε διδητής. Εγώ είμαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα ο πολίτης και ο επενδυτής. Μα δεν έχω κάτι πρόβλημα εγώ με τον επενδυτή. Συγγνώμη. Για όνομα του Θεού. Καλά κάνεις και τα επισημαίνεις. Και εγώ ρωτάω τον επενδυτή. Δεν τα είδε. Δεν τα βλέπει. Ρωτήστε και να το ρωτήσετε. Δεν ξέρω αν είναι και εδώ, είχαμε πει να έρθει ο άνθρωπος. Έχει έρθει, ο κύριος Κούσκος. Λοιπόν, εντάξει, συνεχίστε και σήμερα. Επειδή πιστεύουμε ότι είναι άμεση διαδικασία ώστε να ολοκληρωθεί ο βιολογικός, είχαμε προτείνει τότε ότι μόλις πήγουν τα λύματα μέσα από το πεδίο, διότι δεν μπορεί να κατεβαίνουν τα λύματα από τα ελαιοτριβία, το χωριό και να μην μπορεί να σταθεί και μυρωδιές και οτιδήποτε και να περιμένουν να γίνει καμιά σοβαρή επένδυση. Απ' την άλλη μεριά, εμείς είπαμε και λέμε και τώρα να γίνει μια σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία θα προβλέπει για τον τόπο αυτόν και ίσως όπως ανέφερε και ο Μιχάλης Ορούσης, είμαστε μέλος του Συνδέσμου Αιματικών Πηγών που έχει την εμπειρία να μας προτείνει τι που θα κάνουμε. Συγχρόνως αυτό το έργο που θα προταθεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το Δήμο και κατόπιν το έργο αυτό να ενοικιαστεί. Το ίδιο έκανε και η Μυτιλήνη. Η Μυτιλήνη νίκιασε καμιά γεματική ή νίκιασε την επένδυση που έχει. Εμείς δεν έχουμε επένδυση. Λοιπόν, θα την κάνουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, γιατί εσείς στα μάτια. Μισό στα μάτια. Έχουμε επένδυση. Στα μάτια θα σου πει. Για επένδυση. Διαβάσατε τι. Για την επένδυση. Θα ανακοινιστούν τα ήδη υπάρχοντα. Τα ήδη υπάρχοντα. Θα ανακοινιστούν τα ήδη υπάρχοντα κτίρια. Το καταλάβατε. Και δεν είναι για να γίνει καμιά επένδυση με την έννοια που εννοείται. Λοιπόν. Σας παρακαλώ, αφήστε λίγο τον κύριο Σικάλα να ολοκληρώσει. Αγαπητοί μεταξία, ακούσατε τίποτα κομματικά εδώ? Ποια είναι τα κομματικά που ακούσατε από μένα? Από μένα ακούσατε κομματικά? Ιδεολογικά. Ποια είναι τα ιδεολογικά? Αυτά που γράφω στο Facebook, αν νομίζετε ότι είναι πολιτική, δημοτική, μέσα στο Facebook, και ο καθένας να λέει το μακρύ και το κοντό και να νομίζει ότι λύνονται προβλήματα, τα προβλήματα λύνονται εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε το θάρρος, Γιώργο, να φωνάξουμε τους δημότες, να τους καλέσουμε να έρθουν εδώ να ακούσουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν έχουμε καμία, δεν διαφωνούμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Τα κομματικά που λέμε θεωρούν ότι 100 δικαιολογίες, 100. Επειδή αναφέρθηκε στο όνομά μου, μια διευκρίνηση. Αυτό είναι το κομματικό. Υπάρχει, παρακαλώ όμως, γιατί αυτό το πράγμα έχει καταλήξει πάρα πολύ. Ότι εμείς έχουμε μια άποψη και έχουμε το θάρρος να την πούμε. Γιατί κάποια στιγμή όταν φωνάζαμε να μην γίνει ΕΘΥΠΟ, εσύ δεν πήγες στα δικαστήρια, 20 χρόνια εγώ πήγα. Το κατάλαβε και λίγη, γιατί η ΕΘΥΠ αποτέλεσε πρόβλημα στην εταιρεία. Α, τι σκαλίζω. Μα τι σκαλίζω, σκαλίζω την αλήθεια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Όχι, γιατί με συγχωρείτε, εσείς οι πιο πολλοί που έχετε έρθει, Νίκο, οι πιο πολλοί που έχετε έρθει εδώ πέρα, είστε πολυγιάτες, μπορεί να γνωρίζετε. Εμείς που είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι απάνω, μπορεί να γνωρίζουμε. Αυτή, εγώ θέλω να μάθω, αυτή η ευθύνη ήταν αυτή που έχασε
τα λεφτά, ο κόσμος που πολυγνύει, πάνε τις αυτή η υπόθεση είναι. Ωραία, για να ξέρω και καταλαβαίνετε εγώ τι λέμε. Λοιπόν, ολοκληρώστε και ρυσικά. Συγγνώμη. Ήταν η αιτία που μας είπε ο κύριος Ικάς. Ήταν η αιτία. Η ΕΘΥΠ δεν διαλύθηκε, αγαπητέ στρατή. Ισήκαμε, συγγνώμη. Όχι. Ανακρίβειες δεν θα λέγονται. Η ΕΘΥΠ δεν διαλύθηκε. Εδώ ξέρουμε με ποιο τρόπο πέρασε κάποια στιγμή στο Δήμο αυτή ολόκληρη η ιστορία. Δεν διέλυσε κανεί την ΕΘΥΠ και δεν ήταν εύκολο να διαλύσει. Για να το ενάγει, να μα πείτε κάτι. Το ξέρω ότι, αλλά επειδή ανοίγετε διάλογο και εσείς λέτε Γιάννη, τάδε, Μαρία, Σοφόπες, για να μ' ανοίξει διάλογο θα απαντήσεις κιόλας. Άλλο σε ρωτάω, για τα τωρινά έχεις να μας πεις κάτι. Η δική μας πρόταση είπα ποια είναι. Ότι θα γίνει μια σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη, με να προβλέπει και κατόπιν αυτή η μελέτη να ολοκληρωθεί με ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ, του δημοτικού και το δημοτικό ακίνητο να νοικιαστεί για να έχει σοβαρές επενδύσεις στο Δήμο. Εάν νομίζετε ότι αξιολογείτε αυτή, μισό λεπτό. Για πόσο καιρό μιλάτε. Αυτό το πράγμα που λέτε, τι χρονικό ορίζοντα έχει. Ένα χρόνο να μπει στο ΕΣΠΑ. Καλά, για δες. Τόσοι άνθρωποι που τρέχουν εδώ λένε κάθε φορά ανοίγει το ΕΣΠΑ και τρέξτε. Υπάρχουν προγράμματα να πούν. Τώρα σε εμάς δεν θα μπει. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που ψηφίζεται. Μας βέβαιος. Μας χάψατε, μας χάψατε. Λοιπόν, συγγνώμη, συγγνώμη. Φυσικά, η πρότασή σας είναι αυτή που μας φυλικώσει. Αλλά τον κυνηγάγατε από όλες τις πλευρές. Τον κυνηγάγατε να μην κάνει την επένδυση τότε. Εμείς. Ναι, εμείς. Ποιος τον κυνηγάει. Ποιος το κόμμα σας. Προσπαθώ να κάνει το κόμμα σας. Το κόμμα σας. Κύριε Σαρταμά. Προσπαθώ, αλλά δεν με αφήνει. Συγγνώμη, κύριε Γιαλακώτη. Δηλαδή, μισό λεπτό. Το κόμμα μας έφταιγε γιατί υπήρξε πρόβλημα με την ΕΘΥΠ. Μήπως στέκει και το κόμμα για την ανεργία, για την ακρίβεια, για τα αυτά όλα αυτά το δικό μας κόμμα. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριοι. Κύριοι λέω, κυρίες και κύριοι. Γιάννη, νομίζω ολοκλήρωσες, έτσι. Όχι, δεν τέλειωσα. Ναι, αλλά μην ανοίξει ένα διάλογο, σε παρακαλώ, γιατί δεν θα γίνει έτσι δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, τελειώστε λίγο. Σταύρο, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Σταύρο. Σταύρο, οι φωνές και οι αντεγκλήσεις δεν βοηθάνε. Σταύρο, κύριε Βαξεβάνη. Κύριε Βαξεβάνη. Λοιπόν, 3 χρόνια δεν σας έχω δει να εξάπτωστε. Ηρεμήστε, κύριε Βαξεβάνη. Αν ανοίγετε διάλογο με τον κόσμο, μην περιμένετε, θα πάρετε και ερωτήσεις, θα σας πούνε κιόλας. Λοιπόν, μην ανοίγετε διάλογο, σας έχω πει. Κάντε την τοποθέτησή σας, τελειώνετε και ρυσικά. Ναι, ναι. Στην προκήρυξη. Στην προκήρυξη. Τι μαζευτήκατε να κάνει σήμερα ως. Ο κόσμος ήρθε να μας καμαρώσει η Σταύρο. Να μας καμαρώσει ο κόσμος. Λοιπόν, αφήστε τον κύριο Σιτά να τελειώσει. Κύριε Σαρταμάρα, μπορείτε να πάρετε τον κύριο Παξεμένη για να ηρεμήσει, σας παρακαλώ. Γιατί ήρθαμε εμείς εδώ. Για να μας καμαρώσει. Λοιπόν, ωραία, κύριε Σιτά, τελειώστε. Στην αξιολόγηση της προκήρυξης αναφέρεται προτεραιότητα για το Δήμο Δυτικής Λέσβου αποτελούν η πληρότητα, η ρεαλιστικότητα, η διαφαινόμενη ελκυστικότητα του προτινούμενου έργου. Σε αυτά λοιπόν τα κριτήρια, ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι και μηχανικός και ήταν και πρόεδρος επιτροπής, λοιπόν, έχει βάλει με άριστο το 100 στο 1,45. Τα έχουμε διαβάσει τρεις φορές. Στο δεύτερο, με άριστα το 20, έβαλε 5. Στο τρίτο, με άριστο 30, έβαλε 15. Λοιπόν, 10. Στο σύνολο, μισό λεπτό, Δήμαρχε, εντάξει, ξέρουμε και τους συντελεστές βαρύτητας, δόξα τω Θεώ, ξέρουμε και το αποτέλεσμα.
Η οικονομική προσφορά βαθμολογήθηκε με 100%. Κρίνετε εσείς. Λοιπόν, αφού είναι μοναδική, εμείς, η μοναδική είναι άλλη, δεν μπορεί να βαθμολογηθεί αλλιώς. Η μοναδική προσφορά, δεν μπορεί να βαθμολογηθεί. Είπαμε και εμείς, γι' αυτό ακριβώς λέμε, επειδή ακριβώς είναι η μοναδική προσφορά, μήπως κάποιοι άλλοι λόγοι οδηγήσαν και είναι μοναδική προσφορά. Δεν ξέρω ποιοι ήταν. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Σιχά, τους άλλους λόγους θα τους ρωτήσετε, αυτούς τους οποίους υπογράψατε μαζί τη σημερινή συνεδρίαση, διότι η προκήρυξη δεν την έκανε ο Δήμαρχος, οι προηγούμενοι δύο αντιδήμαρχοι την κάνανε. Εγώ δεν έκανα πρόβλημα. Λοιπόν, ρωτήστε τους λοιπόν, κοιτάξτε, μαζί υπογράψατε. Με αυτούς όσο για την αυστηρή βαθμολογία. Είδα και τα δόντια, δεν είδα πολλά. Όχι. Αυτές τις πονηριές με ποιοι την κάνανε, εμείς δεν συνεργαστήκαμε. Εσείς συνεργαστήκατε. Βγάλετε λοιπόν τα συμπεράσματα. Μην καταγγέλλετε λοιπόν εμάς. Εμείς έχουμε μια σταθερή πολιτική και μπράβο. Εσείς συνεργαστήκατε. Και να το πείτε. Τελειώνω. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να ακολουθήσω μια διαδικασία. Θα μιλήσετε. Μισό λεπτό. Δεν γίνεται έτσι η διαδικασία. Με συγχωρείτε λίγο. Δεν γίνεται έτσι. Άμα ξαναξεκινήσουμε έτσι, με συγχωρείτε. Να σας πω κάτι, δεν τελειώνουμε εδώ. Θέλω να μιλήσει λίγο ο κύριος Τσακίρης. Γιατί και αναφέρθηκε το όνομά του. Και όπως γνωρίζετε, ο κύριος Τσακίρης είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να δώσει την οποιαδήποτε απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα. Και έχουμε να μιλήσουμε μετά. Και ο κύριος Αφήνης θα μιλήσει, ο κύριος Γιαναρέης θα μιλήσει. Και άλλοι θέλουν να μιλήσουν. Και αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, θα κάνετε. Δεν φεύγουμε. Τότε γιατί ήρθαμε, όπως είπε και ο Σύμβουλος. Τότε εμείς γιατί ήρθαμε. Ήρθατε, θα κάνετε και τις ερωτήσεις. Αλλά πρώτα πρέπει να ακούσουμε αυτούς. Εμάς πρέπει να ρωτήσετε πρώτα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λίγο να καταλαβαινόμαστε. Εδώ, όπως είδατε, έκανε ερώτηση ο Σύμβουλος τι ήρθατε να κάνετε. Αν αυτή την ερώτηση. Σε άλλη συνεδρίαση στον κόσμο θα μην είχατε σταυρώσει τώρα. Δεν είναι στην ίδια. Θα μην είχατε σταυρώσει τώρα. Γιατί είναι στην ίδια φορά. Εντάξει, τελειώσα. Ίδια φορά έχω, δεν σας άρεσε. Δεν τελειώνει εδώ η συνεδρίαση και ρωτήσεις θα κάνετε ό,τι θέλετε, κύριε. Κύριε Τσακίρη, θέλετε να μας πείτε δυο λόγια, ορίστε. Επειδή δεν φέρθηκε ο όνομά μου. Πρώτον, δεν χάθηκε επί Δημαρχίας Βουνάτσου το πεδίο. Το πεδίο χάθηκε διότι μέσα στην παραχώρηση για 30 χρόνια προεβλέπετο ότι έπρεπε να λειτουργούν θερμοκήπια και να δίνονται στοιχεία στο κράτος. Δεν τηρήθηκαν στοιχεία. Δεν χαλάσαν τα θερμοκήπια, γι' αυτό ήρθε το κράτος σε 30 χρόνια και το πήρε πίσω. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η ΕΘΥΠ είχε διαλυθεί 10 χρόνια πριν, αφαίρεσε την άδεια του Υπουργείου Εμπορίου και γι' αυτό πήγε σε καθάριση μαζί με τον κύριο Γαβαλά. Τρέξαμε και την κάναμε την καθάριση αυτή. Αυτά. Ωραία, κύριε Ζαφέρη, ορίστε. Λοιπόν, γεια σας. Εγώ χαίρομαι πολύ που γίνεται μια ανοιχτή κουβέντα και υπάρχει δυνατότητα να γίνει ενημέρωση καλή και στους δημότες του Πολυχήντου, αλλά και γενικότερα στους δημότες της περιοχής μας, διότι αυτό το έργο για το οποίο συζητάμε είναι εμβέλειας όχι μόνο του Δήμου, του νησιού ολόκληρου θα έλεγα, ένας πρωτοπαραγωγικός πόρος. Και της Ευρώπης, γιατί είναι 96 του Κελσίου. Λοιπόν, ας με να πω. Λοιπόν, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και γι' αυτό το λόγο δόθηκε μεγάλο βάρος. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πολύ σύντομη αναδρομή πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Καταρχήν, ο Δήμος δεν παρέλαβε γεωθερμικό πεδίο. Το γεωθερμικό πεδίο είχε γυρίσει πίσω στο κράτος και έπρεπε να γίνει ανοιχτός διαγωνισμός με ιδιώτες και από το εξωτερικό και από εδώ, προκειμένου να δούμε ποιος θα το πάρει. Την ευθύνη ως αντιδήμαρχος την είχα εγώ. Πράγματι, λοιπόν, προκαλέσαμε
διαγωνισμό για να πάρουμε το γεωθερμικό πεδίο. Είναι μια έκταση που είναι 1000 στρέμματα στην περιοχή εκεί και έχει θερμικό υγρό, δυνατότητα θερμικού υγρού 300 κυβικά την ώρα. Μέσα εκεί περιλαμβάνεται και η θερμοπηγή. Όχι μόνο η θερμοπηγή του Πολυχνίτου, αλλά και του Λισβορίου. Λοιπόν, η αδειοδότηση της θερμοπηγής πρέπει να είναι μέσα στο γενικό πακέτο αξιοποίησης των 300 κυβικών. Λοιπόν, η άδεια που δόθηκε από το Υπουργείο είναι αυτό που από μόνο του βγαίνει από το υπέδαφος, που είναι πράγματι 15 κυβικά. Αυτή την άδεια πήραμε. Αυτή την άδεια πήρε ο Δήμος και μάλιστα έγινε 2 Τετάρτου του 2021. Εμείς την πρόταση για να πάρουμε όλο το γεωθερμικό πεδίο την υποβάλαμε τέλος του χρόνου, το Νοέμβρη, πέρσι τέτοια εποχή. Αυτό, από ό,τι ξέρω, είναι στη διαδικασία, έχουν λυθεί, έχει πάρει μεγάλη βαθμολογία η πρότασή μας, 90 και βαθμούς με άριστα το 100, έχει αξιολογηθεί, δεν κατέβηκε ιδιώτες, διότι φροντίσαμε οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον να παίρνουν θερμικό υγρό να είναι μέσα στην πρόταση τη δική μας με συμβάσεις τις οποίες κάνανε, που κάναμε μαζί τους, ότι θα δεσμευόμαστε, π.χ. το Πατσατζή, αναφέρω συγκεκριμένα τα θερμοκήπια και άλλα θερμοκήπια, ότι θα δίνει συγκεκριμένα θερμικό υγρό ο Δήμος προκειμένου να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν τα θερμοκήπια. Στην ίδια λογική, στην πρόταση στο master plan που έγινε, περιλαμβάνεται να δοθεί αυξημένο θερμικό υγρό, γιατί αυτό το υγρό είναι ενιαίο και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Επομένως, για να δοθεί όμως, εκεί λοιπόν προβλέψαμε ότι θα δοθούν 50 κυβικά συνολικά για το θερμαλισμό. Αυτό όμως έχει μια διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Δηλαδή, υπογράφεις πρώτα το γεωθερμικό πεδίο, γίνεται έρευνα με συνεργασία με το ΙΓΜΕ, εντοπίζεται πού είναι το θερμικό υγρό που μπορείς να το πάρεις, παίρνεις άδεια και αυτό το υγρό το δίνεις στο θερμαλισμό. Άρα δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε, ξεκινάμε με τα 15 και υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί παραπάνω. Αυτό σε σχέση με τα σημερινά, κύριε Ζαφίρη. Λοιπόν, θα φτάσω και στα σημερινά, πρόεδρε, μην ανησυχείς. Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου, απλά να... Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Μιλάμε για μια αξιοποίηση, μια παραχώρηση μίσθωσης 25 χρόνια. Ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις ο Δήμος να ξέρει, να έχει συζητήσει από πριν τι ακριβώς θέλει να κάνει. Δηλαδή, είναι θερμαλισμός μόνο να έχουμε ασθενείς ανθρώπους για την υγεία να τους εξυπηρετούμε. Είναι θερμαλισμός ο οποίος π.χ. αφορά τον αθλητικό χώρο. Είναι θερμαλισμός που συνδέεσαι και συνεργάζεσαι με ασφαλιστικά ταμεία από την Ελλάδα και κυρίως από το εξωτερικό. Είναι άνθρωποι που θα έρθουν απ' έξω. Εκεί λοιπόν το project αυτό είναι σύνθετο. Αν λοιπόν συζητάμε ότι θα έρθουν άνθρωποι που δεν θα είναι κάτοικοι μόνο του Πολυχνίτου, πρέπει να συμμετέχουν και πρέπει να συμμετέχουν με ένα πολύ χαμηλό τίμημα. Διότι οι κάτοικοι πρέπει να ωφελούνται πρώτοι από τον πόρο που υπάρχει στην περιοχή τους. Προηγουμένως είπατε δωρεάν να πηγαίνουμε να κάνουμε. Λοιπόν, μη με διακόπτεις, λέω αυτά που λέω. Έτσι, λοιπόν, αυτό το πράγμα, λοιπόν, για να γίνει αυτές οι μακροχρόνιες συμβάσεις, η εμπειρία που υπάρχει, εγώ δούλευα στο εμπορικό του δημοσίου έργου και σαν γενικός γραμματέας χειρίστηκα τέτοια θέματα μακροχρόνιες συμβάσεις. Είναι συμβάσεις οι οποίες βασίζονται σε μελέτη που έχει κάνει ο κύριος του έργου, που είναι ο Δήμος ο ίδιος τώρα στην περίπτωση, όπου αυτά περιγράφει ποια είναι η επένδυση, ποιοι είναι οι άνθρωποι που θέλουμε να έρθουν, γίνεται ένα χρονοματιχνικό πλάνο με αυτά τα έργα, θα έχω αυτά τα έσοδα κλπ. Και με αυτό το λόγο αναζητάς τον επενδυτή, ο οποίος θα έρθει και θα τα κάνει αυτά. Και η επένδυση θα είναι σε ένα βάθος χρόνου. Δεν είναι μόνο ότι παίρνω τις πηγές, παίρνω τις εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν και είναι εγκατελειμμένες, τις ανακαινίζω και κάνω. Εκεί αντικειμενικά θα κάνω κάτι μικρό. Δεν θα κάνω κάτι μεγάλο. Εμείς θέλουμε ο Πολυχνίτος να γίνει κάτι μεγάλο. Και εδώ να αναφερθώ σε κάτι που λέγεται αν υπάρχουν λεφτά κτλ. Ακούστε να δείτε.
αυτή η φάση που περνάει η Ελλάδα είναι η φάση που έχει τα περισσότερα λεφτά από τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ, από το 80 και μετά. Είναι τα δις που υπάρχουν στο ΕΣΠΑ και το ΕΣΠΑ το δικό μας εδώ είναι αυξημένο, το ΠΕΠ το τοπικό εδώ είναι αυξημένο, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι 40 δις και με τη μόχλευση με τα ιδιωτικά χρήματα μπορεί να πάει 70 και είναι το Ταμείο Δίκαιης Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο ειδικά για μας, για το Βόρειο Αιγαίο, έχουμε πει μέσα εκεί. Τα αιματικά είναι πρώτα σε επιλογή σε αυτά τα ταμεία όλα. Είμαστε ακριτική περιοχή και μπορούμε να πάρουμε λεφτά. Άρα, χρήματα αυτή την περίοδο ειδικά υπάρχουν και με το παραπάνω. Άρα μήνα, λοιπόν, δεν θα πάω πολύ παλιά, λέω τώρα. Εγώ αναφέρομαι το 12 μετά. Την επένδυση τη θέλετε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ακούστε. Αυτά είναι κουβέντα σήμερα. Την επένδυση τη θέλουν ή δεν τη θέλουν. Ακούστε. Το κρίσιμο είναι σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος να έχει μελέτη και να ξέρει τι είναι εκείνο που θέλει. Εδώ επιλέγει μια διαδικασία. Εγώ δεν θα το κρίνω αυτό. Επιλέγει μια διαδικασία όπου η μελέτη αυτή. Η μελέτη, εγώ είχα προτείνει να γίνει μελέτη. Δεν έγινε. Όχι, δεν έγινε μελέτη. Ο Δήμος υπήρχε συνολικά πολύ θετική διάθεση να αξιοποιηθούν. Επελέγει λοιπόν στη διαδικασία αυτή τη μελέτη να τη ζητήσουμε από τον επενδυτή. Αυτό ήταν η πρωτοτυπία. Αυτό ήταν η πρωτοτυπία για την οποία αναφέρονταν και ο σύνδεσμος Δήμων. Ήταν κάτι που δεν το έχει κάνει κάποιος άλλος. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι ήρθε κάτι το οποίο ως σχέδιο απερίφθη από την Επιτροπή και από τους τρεις. Οι δύο το απέρριψαν γενικά λέγοντας ότι δεν είναι παρκές και ο τρίτος με τη βαθμολογία το βλέπει κάτι τη βάση. Το σχέδιο αναφέρομαι, έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κενό. Δεν υπάρχει σχέδιο επαρκές, το οποίο να είναι αποδεκτό από την Επιτροπή που γι' αυτό το λόγο έγινε. Άρα λοιπόν, αυτό το κενό πρέπει να το καλύψουμε εμείς. Είναι κάτι που θα δώσουμε ένα πόρο πολύ σημαντικό που μπορεί να αποφέρει πολλά λεφτά. Θα το δώσουμε χωρίς να έχουμε ένα σχέδιο εμείς. Πρέπει να το καλύψουμε εμείς ως Δήμος. Λοιπόν, η πρόταση είναι να συνεργαστούμε με την Ένωση Ιαματικών Πηγών, στο οποίο συμμετέχουμε και είναι σύμβουλος για τέτοια θέματα. Να μας δώσει στοιχεία για προδιαγραφές για μια γρήγορη μελέτη, η οποία μπορεί να γίνει σε τρεις μήνες μέσα, να ανατεθεί με ένα πρόχειρο διαγωνισμό στα όρια που μπορεί να γίνει ο πρόχειρος, με 30.000, να ανατεθεί αυτή η μελέτη. Μέσα εκεί να μπουν όλα τα στοιχεία τα οποία συζητάμε εδώ πέρα όλοι και λέει ο καθένας έτσι, να συζητηθούν, να αξιολογηθούν, να έχουμε οικονομικά δεδομένα και με βάση αυτό να ψηφίσει ο Δήμος. Ακούστε να δείτε. Εγώ καταλαβαίνω τους δημότες ότι είναι μια ιστορία που σέρνεται πολλά χρόνια και 40 χρόνια όσο είναι, σέρνεται πολύ. Αυτό γιατί? Διότι αυτή η ιστορία δεν είναι απλή, είναι σύνθετη. Δεν είναι κάτι απλό που γίνεται. Μην με διακόψετε, παρακαλώ. Είναι κάτι που δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι διαδικασία. Μπορώ να σας πω ιστορίες και για το γεωθερμικό πεδίο. Τι έγινε. Λοιπόν, προτείνω και σε αυτά τα θέματα. Ακούστε να δείτε, για να έρθουν επενδυτές εδώ. Σας το λέω με εμπειρία γνώση του επιχειρηματικού χώρου. Για να έρθουν εδώ επενδυτές, πρέπει να υπάρχει καλή συνένεση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι θέμα αντιδικίας να τρογόμαστε. Όχι. Να υπάρχει συνένεση σε αυτό. Να υπάρχει. Διότι ακολουθώντας τις διαδικασίες που επιχειρηματικά γενικά γίνονται, που γίνεται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, από το Υπουργείο Ενέργειας κτλ. Εκεί να πάμε. Λοιπόν, είναι αναγκαίο ο Δήμος να ξέρει τι θέλει. Και πάνω σε αυτό να αποφασίσουμε το επόμενο βήμα που θα είναι διαγωνισμός. Ο κύριος Κούσκος, εγώ τον είχα γνωρίσει τον άνθρωπο, είχαμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, είναι ένας ενδιαφέρον επιχειρηματίας που έχει ενδιαφέρον και για την περιοχή. Θα έλεγα σε αυτή τη βάση να γίνει ο διαγωνισμός και να συζητήσουμε. Χρειάζεται. Να το διώξουμε δηλαδή. Όχι, να το διώξουμε δηλαδή. Αν κάποιος ενδιαφέρεται. Λέμε να το διώξουμε δηλαδή, αυτό έτσι. Πρόεδρε, δεν θέλω σχόλια στην πρώτη. Δεν θέλω σχόλια. Δεν θέλω σχόλια. Λοιπόν, αυτό που προτείνω είναι. Αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να προχωρήσει. Εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε ευθύνη ως Δημοτικοί Σύμβουλοι να δώσουμε κάτι
το οποίο είναι ασαφές για 25 χρόνια. Δεν σας ζητήσει. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι 4-5 μήνες διαδικασία, και το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πρέπει να αποφασίσει ακριβώς τι θα γίνει. Αυτό λέω. Λοιπόν, καλά τα είπατε. Λοιπόν, ακούστε λίγο μισό λεπτό να πω δύο κουβέντες και συνεχίζουμε. Θέλω και την άποψη του κ. Γιαναρέγγι από αυτού, σαν πρόεδρο του τοπικού. Λοιπόν, για να καθαρίσουμε. Μπορείτε να καθίστε. Αναφέρεσαι, πρόεδρε, σε αυτά που είπα. Θα χρειαστεί να απαντήσω. Κάτσε κάτω, κύριε Ζαφύρη, άμα αναφερθώ, σήκω. Λοιπόν, για να εξηγήσω ακριβώς την κατάσταση, το είπα και πιο πριν, δεν το καταλάβατε. Ό,τι και να πείτε σήμερα, όποιες και να είναι οι προτάσεις σας, ό,τι και να θέλετε, ό,τι και να επιδιώξετε, με όποιους και να συμμαχίσετε μεταξύ σας και 14 και παραπάνω κι άμα βρείτε, την επόμενη εβδομάδα το θέμα θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή. Κακώς το έφερα δύο φορές εμένα που με έχετε κατηγορήσει ως αντιδημοκρατικό. Δύο φορές το έχω φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ δεν χρειαζόταν, αρκούσε η Οικονομική Επιτροπή, αλλά τόσο αντιδημοκράτης είμαι, έτσι. Το φέραμε, αποφασίσαμε, κάναμε, δείξαμε. Κάναμε όλο το διαγωνισμό. Ξεκίνησε η ιστορία με τους αντιδημάρχους εσάς και τον κύριο Ρούση. Επί του κύριου Ρούση τελείωσε η διαδικασία. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ήρθαμε στο σημείο να καταλήξουμε να δούνε προσφορές και επειδή ήρθε ένας, διατούμε, σήκω, φύγε. Αυτό, κύριε Ζαφύρη, το βάλετε καλά στο μυαλό σας και εσείς και οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή, θα περάσει από εκεί και δεν έχει καμία δουλειά ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει από αυτού, και αυτά λένε οι νόμοι. Και επίσης η Επιτροπή, η οποία τώρα την ανακαλύψαμε και τη θυμηθήκαμε, και λέμε ο Αμάν, η Επιτροπή είπε όχι, έτσι, έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την Οικονομική Επιτροπή. Την Οικονομική Επιτροπή, στην οποία δόξα τω Θεώ έχουμε την πλειοψηφία, θα το περάσει το θέμα και θα τελειώσουμε εκεί και ο επενδυτής δεν θα φύγει. Ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά ξεκινώ από αυτή την εκδήλωση των Δημοτών σήμερα, που μέσα σε αυτή την κακοκαιρία ήρθαν εδώ για να ακούσουν τι πραγματικά συμβαίνει με τις ιαματικές πηγές. Θα μιλήσω σαν Γενικός Γραμματέας, διασαφηνίζοντας κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί, αλλά και σαν Δημότης Πολυγνήτου και σαν Πολυγνιάτης. 62 χρονών είναι. Σαν Γραμματέας θα πω ότι αισθάνομαι μεγάλη τιμή που την πρώτη διαδικασία που κάναμε για τις ιαματικές πηγές στο Τοπικό Συμβούλιο Πολυγνήτου, με όλους τους συμβούλους που τους βλέπω τώρα εδώ, συμφωνήσαμε ομόφωνα, και τότε ακούστηκαν οι θέσεις τόσο του Γιάννη του Σικά όσο και της κυρίας Ζωγράφου που παρίσταντο τότε, συμφωνήσαμε ομόφωνα να προχωρήσουμε τη διαδικασία, γιατί το πρώτο που απαιτείτο ήταν να είχαμε τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου. Την είχαμε αυτή τη σύμφωνη γνώμη. Απλά είπαν οι άνθρωποι το αυτονόητο, ότι όταν έρθει η ώρα να ενημερωθούμε με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αυτή η μίσθωση. Και πιστεύω σήμερα, αγαπητοί συγχωριανοί μου, λάβατε τη γνώση ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι προσδοκά ο Πολυγνιάτης και γενικά ο Λέσβιος από αυτή την αξιοποίηση. Ήρθαμε λοιπόν τώρα στο τέρμα. Ετηθήκανε οι σύμβουλοι οι 14 την ενημέρωση και ο Δήμαρχος κατευθείαν την έκανε αυτή την ενημέρωση, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Και να μπορούσα έτσι να το κάνω και ονομαστικά, αγαπητέ Γιάννη και αγαπητέ Βαξεβάνη, έφυγε. Όχι, έξω. Έξω, ναι. Να κάνατε σήμερα από αυτούς τους ανθρώπους που σηκώθηκαν και ήρθαν από τη Μυτιλίνη, από την Αγία Παρασκευή, από οπουδήποτε, τον Πολυγνήτο κυρίως, τη Βρύσα, να τους μετρήσετε και να πούν την άποψή τους. Θα βρίσκατε κανένα δυο μέσα που θα λέγαν όχι στην επένδυση αυτή, η οποία είναι μοναδική αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 12 χρόνια. Δεν νομίζω. Εάν νομίζετε εσείς ότι υπάρχει, ας σηκώσουν τα χέρια ποιοι δεν τη θέλουν από αυτούς που ήρθαν σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο τώρα, για αυτή την επένδυση. Ας σηκώσουν τα χέρια ποιοι δεν τη θέλουν. Ένα θα σηκώσει το χέρι. Ένα λοιπόν αυτό. Το βλέπετε. Το έδειξε το χειροκρότημα. Σαν Γενικός Γραμματέας, θέλω να πω και κάτι άλλο. Τυχαίνει να είμαι δικηγόρος. Και σαν σύμβουλος του Δημάρχου στα θέματα αυτά, θέλω να σας πω, σας το είπα και την άλλη φορά, στο προηγούμενο συμβούλιο, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν νομικά πλαίσια. Και αν παρακολουθήσατε
την τοποθέτηση της κυρίας Αντιδημάρχου, η οποία ήταν αναλυτικότατη, θα έπρεπε να συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν προθεσμίες οι οποίες είναι αυστηρές. Εξάμηνο έθετε ο νόμος στην αρχή, τρίμηνο στη συνέχεια και εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια. Ήταν μια ουσιαστικά διαβούλευση και φτάσαμε στο τέρμα. Και τι λέμε αυτή τη στιγμή εμείς? Δεν θα κάνουμε το διαγωνισμό, μα δεν θα έχετε δικαίωμα να τον κάνετε ξανά. Γιατί? Και δεν θα υπάρξει κούσκος. Ποιος σας εξασφαλίζει ότι θα εμφανιστεί πάλι ένας κούσκος και θα πει με αυτά που θα βάλετε εσείς τα άλλα τώρα, τα καινούργια, ότι θα αποδεχθεί να κάνει την επένδυση? Ήμουν αλλιώς και γέρασα. Λυπάμαι και πονάω τώρα και μιλάω σαν δημότης Πολυχνήτου να βλέπω αυτή την εγκατάλειψη του χωριού μου. 1200 άτομα, κύριε Χίρα, έδειξε κάτοικους Πολυχνήτου μαζί με τους Αλβανούς. Η τελευταία απογραφή στο Πολυχνήτο που είχε 10.000 κατοίκους δεκαετία του 60. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω... Γιατί απευθύνεσαι σε μένα. Γιατί την ενημέρωση, αγαπητέ Νίκο, που σ' αγαπώ και σε τιμώ, την είχε. Και μέσα από την οικονομική επιτροπή την είχε. Ήμουν αρνητικό σε κάτι. Άλλο λέω. Ήμουν αρνητικό σε κάτι. Δεν μ' αρέσει αυτή η τάση. Αυτή η τάση δεν μ' αρέσει. Άκουσε με, άκουσε με. Εμένα δεν μ' αρέσει η στάση. Άκουσε με, Νίκο, άκουσε με. Εγώ δεν είμαι αρνητικό. Σέβομαι τον Γιάννη Τωσικά, σέβομαι τον Γιώργο τον Σανταμάρα, γιατί για ιδεολογικού λόγου λένε κάποια πράγματα. Εγώ τι έκανα? Σε παρακαλώ. Έθεσαν δύο ζητήματα. Μα στι εξηγήσει που ζητήσαμε από τον επενδυτή, στο άρθρο 8 για τα λύματα, αγαπητέ Γιάννη, λέει κατά λέξη, δεν αναδείχθηκε, για τη διάθεση των λυμάτων προβλέπεται σύνδεσή του με το απογετευτικό δίκτυο τη περιοχή, το οποίο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΙΑΛ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης διετίας. Προσέξτε το. Είναι σε εξέλιξη. Εντός της διετίας. Μα δεν θα λειτουργήσουν αύριο την επένδυση. Ακριβώς. Οι άνθρωποι θα διαθέσουν αρκετά χρήματα για να κάνουν αυτά που πρότειναν. Και συνεχίζει. Σε κάθε περίπτωση, γιατί έχουμε τώρα τη ΔΕΙΑΛ, έχουμε μπορεί να... Ο βιολογικός και η βιολογική δεν είναι μόνο στο Πολυχνήτο, είναι στο μισό νησί που δεν έχουν γίνει. Και λέει ο επενδυτής, σε κάθε περίπτωση αν απαιτηθεί, μπορεί να κατασκευαστεί μικρή μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Δεν το είδατε αυτό? Πάω και παρακάτω, αυτό που βάλατε για τα λύματα. Γιατί από την πρώτη στιγμή, στον Πολυχνήτο, στο Δημαρχείο, αυτό το θέμα θέσατε. Εγώ σας σέβομαι. Όπως σέβομαι και την ιδεολογία σας. Η ιδεολογία, η ιδεολογική, γι' αυτό δεν είναι αντιδικό μαζί. Λοιπόν, η μικρή μονάδα θα είναι μονάδα η οποία θα επεξεργάζει τα λύματα. Τι δική του. Αυτό λέει. Φυσικά θα μα κάνει και στο Πολυχνήτο. Όχι, 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 άλλο λέω. Άσε με να τελειώσω. Τα λύματα του χωριού. Ακούγομαι διαφορετικά. Άσε με να τελειώσω, Γιάννη. Σας είπα και σας διάβασα, είναι μέσα στις εξηγήσεις. Πάμε λοιπόν και σε κάτι άλλο που δεν αναδείχθηκε. Το 12. Τα έχετε πάρει αυτά. Γίνεται σαφής αναφορά ότι τα απασχολούμενα άτομα θα προέρχονται από το Δήμο και το νησί της Λέσβου γενικότερα. Για κάθε θέση εργασίας θα δημοσιοποιείται η περιγραφή θέσης εργασίας. Αρμοδιότητα, προσόντα, υποχρεώσεις, δεν θα σας διαβάσω. Στο τελευταίο μόνο. Εφόσον δεν ικανοποιηθούν από την περιοχή, όταν δεν υπάρχουν από την περιοχή άτομα, τότε μόνο θα αναζητηθεί απόλυτη επικράτεια. Αυτό λοιπόν που θέτεται να δουλεύει ο κόσμος, ναι, οι θέσεις εργασίας θα είναι κατά κύριο λόγο πρώτα από τους Πολυχνιάτες, τους Χρυσαγώτες, τους Βασιλικιώτες, το Λισβόρι και μετά από την Καλονί, όλο το Δήμο μας. Τα λέει! Κλείνω γιατί πρέπει να μιλήσετε κι εσείς, αν και μιλήσατε με το χειροκρότημα. Θα σας πω ένα πράγμα, παιδιά. Θέλετε να γίνει επένδυση? Λάτε στην Οικονομική Επιτροπή να περάσει ομόφωνα, θα είμαστε παρέα την Τρίτη, ομόφωνα να προχωρήσει ο τόπος μας μπροστά. Ακριβώς. Φτάνει πια η υποβάθμιση, φτάνει πια η αιμορραγία των νέων ανθρώπων του πληθυσμού μας που φεύγει γιατί δεν έχει να δουλέψει, δεν έχει να ζήσει. Ας βγάλουμε τις παροπίδες και ας προχωρήσουμε μπροστά. Βρήκαμε μια δημοτική αρχή που δεν έχει ανακοινώσεις κομματικές, έχει συνεργάτες από όλους τους χώρους και αυτή τη στιγμή έχει πρόκλημα πώς θα πάει ο τόπος μπροστά. Λάτε να το εκμεταλλευτούμε, γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία αυτή τη στιγμή για τα χωριά μας
ιδιαίτερα για τον πολιτή του. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την έντασή μου. Κύριε Καναρέλη, ελάτε λίγο μπροστά. Εσείς σαν πρόεδρος του τοπικού τι έχετε να μας πείτε, το θέλετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η δημοκρατία είναι υπαρκτή όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις εδώ, ο καθένας έβγαλε τα συμπεράσματα του, αυτό που θεωρεί ότι είναι σωστό. Εμείς σαν τοπικό συμβούλιο, το διακαεί πόθο δεκαετιών των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας όλων των χωριών, θέλουμε να γίνει πραγματικότητα. Αν τηρήθηκε η νομιμότητα, η διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία, δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητούμε το αποτέλεσμα. Μπορεί να βελτιωθεί κάτι, μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος. Εδώ είναι όλοι να συζητηθεί, να φτιαχτεί και να προχωρήσει επιτέλους η επένδυση και να αξιοποιηθεί η αιματική πηγή πολιτική του προς όφελος όλου του Δήμου. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποιοι και υπάρχουν πρόεδροι και από τα άλλα τα χωριά γύρω-γύρω, δεν τους αφορά αυτή η ιστορία, νομίζω. Ορίστε. Ο κύριος Γαβαλάς, αν δεν απατώμε. Είναι ο πρόεδρος των Βασιλικών. Ακριβώς αυτός είναι. Λοιπόν, αυτή η συνεδρίαση θα έπρεπε να γίνει στο Πολυθνήτο. Όχι, γιατί θα έπρεπε να δει. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει στο Πολυθνήτο, να ακουστούν τα προβλήματα και να υπάρχει και περισσότερος κόσμος. Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Γιαναρέλη, αλλά ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση στο σεβαστό και αγαπητό τέλος δήμαρχο Πολυθνήτου. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Βαξεβάνης, ο οποίος στην ομιλία του είπε ότι δεν δεχόμαστε εν ολίγης, αυτό κατάλαβα εγώ, ιδιώτες. Αυτό είπε. Όλη η επικράτεια, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης στρέφεται στην ιδιωτικοποίηση και εμείς τον απαιτήσαμε. Ο κ. Σικάς που είπε δεν κατάλαβα την τοποθέτησή του. Συμφωνεί με αυτά που είπε ο κ. Βαξεβάνης, ο οποίος είναι και σύμβολός του. Όχι, εγώ κατάλαβα τον κύριο Παξιωάννη, που είπε αποκλείεται. Και μάλιστα δεν στέκομαι που μας είπε ότι γιατί ήρθατε εδώ πέρα. Δεν έχω προσωπικά την Πλαγιάννη, ξέρεις πως σε εκτιμώ. Εν πάση περιπτώσει, επειδή με ρώτησε για την πρότασή μας, ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ κατάλαβα ότι δεν θέλετε ιδιωτικοποίηση από τον κύριο Παξιωάννη. Εγώ κατάλαβα λάθος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκπροσωπώντας το χωριό των Βασιλικών, εμείς πήραμε απόφαση να γίνει επένδυση, διότι είναι μια ευκαιρία για τον ευρύτερο χώρο του Πολυθνήτου και για τελειώσμα βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος πρόεδρος από χωριό της περιοχής. Εσείς δεν έχεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω και το θερμό πηγό της Εφταλούς κτλ. Αλλά ρωτάω αν υπάρχει κάποιος από την Πολυθνήτο πάνω χωριά. Πρόεδρος. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, Στέλιο, δίνω σε σένα το λόγο και μετά θα μιλήσει ο κύριος Αλεξίου. Για όσους δεν το γνωρίζετε, νομίζω το γνωρίζετε όλοι, ο Στέλιος ο Καρατώνης είναι τέλος δήμαρχος Μύθινας. Ευχαριστώ τον πρόεδρο για τις συστάσεις. Για να μην τις κάνω εγώ. Πολύ λίγο θα μιλήσω και θα πω τα εξής. Την τελευταία τετραετία που ήμασταν δήμαρχοι και είχαμε τους τοπικούς δήμους εδώ τους 13, ήμασταν και στην Ένωση Ιαματικών Παιδικών Ελλάδος και μάλιστα και με τον κύριο Σικά και με τον κύριο Παπάζογλου που ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέτρας. Είχαμε κάνει διάφορα ταξίδια που είδαμε τι γίνεται με τις θερμές πηγές. Είχαμε πάει στο Baden-Baden της Γερμανίας και θαυμάσαμε και είδαμε και καταλάβαμε το τι έσοδα είχαν εκεί οι Δήμοι και πόσο σοβαρό πράγμα ήταν αυτό. Ζούσαμε κι εμείς ένα όνειρο. Μήπως κάνουμε δικές μας πηγές κάποια στιγμή λειτουργικές. Δύσκολο πολύ. Αντιμετωπίζαμε και υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Σαν τελευταίος δήμαρχος εγώ του Μολύβου,
από το 7 μέχρι το 10. Α, ξέχασα να πω ότι ο πρόεδρος, ο Νιν, ήταν και τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μύθυμνας. Και περίμενα να πει τι όφελος υπήρχε τότε. Μπορώ, από, όχι από οργανωμένα πράγματα που εκμεταλλευόμαστε τότε τις θερμές πηγές της Ελλάδας, τις δικές μας. Είχαμε κάνει τρεις μπανιέρες επάνω, ήταν η κεντρική χαβούσα κάτω, ένα υποτυπώδες υποδοχή που είχε και άλλες 4-5 μπανιέρες κάτω, σε σύνολο δηλαδή 7 μπανιέρες λειτουργούσαν, και από αυτή την ιστορία ο Δήμος έβγαζε είχε τα έσοδα τέτοια ήταν τα έσοδά του, που κάλυπτε ο πολύ μεγάλο μέρος των εξόδων του. Δεν ήταν τυχαίο που αυτό το πράγμα ανήκε σε μια αναπτυξιακή εταιρεία που είχαμε. Η αναπτυξιακή αυτή εταιρεία του Μολύβου, χάρη στις ιαματικές πηγές, ήταν η μόνη κερδοφόρα επιχείρηση όταν παραδώσαμε τους Δήμους. Η δικιά μας επιχείρηση, εν σχέση με κάτι άλλους, ας μην λέμε ονόματα, που τραβιούνται ακόμα οι ιστορίες αυτές, εμείς παραδώσαμε κέρδη, χωρίς να έχουμε οργάνωση τρελή. Πάμε λοιπόν και λέμε, αφήστε τα όλα παιδιά. Το νησί είναι ένα, πρέπει να προχωρήσει. Δεν είναι υπόθεση μόνο του Πολυεθνικού σας πληροφορών. Είναι και του Μολύβου, της Αφθαλούς, είναι το Λισβόρι, είναι τις και άλλες πολλές, εν πάση περιπτώσει λέμε τις έτοιμες, τώρα είναι αυτές. Λοιπόν, πρέπει, αγαπητές στρατοί, συμφωνώ και τον Γιάννη του αυτά που λέει και όλους σας, έχετε δίκιο όλοι από την πλευρά σας. Δεν πρέπει να αναλωθούμε σε μελέτες και ξανά μελέτες και ξανά παράταση του χρόνου, διότι δεν έχουν άλλα περιθώρια σαν νησί. Πρέπει και ένας άνθρωπος. Εγώ θέλω να μιλήσω, κύριε Σκούστος, να μας πει αυτά που λέει η Δημοτική Αρχή, αν τα δέχεται. Αν τα δέχεται λοιπόν και πραγματικά, εκτός από που τα υπογράφει, σας τα λέει και μπροστά σας εσείς τους πολιτιάτες, όλους μπροστά κτλ. Αν θα τα κάνει αυτός, για ποιο λόγο να πάμε σε καινούργιες μελέτες και καινούργια παράταση χρόνου. Μελέτες τι θα είναι, την άλλη τετραετία, την παράλληλη τετραετία, ούτω και καθεξής. Πιθανόν ο καινούργιος δήμαρχος, αν θα βγει, να μην δεχτεί την παλιά Δημοτική Αρχή του τι είπε, τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε ανάγκη από ανάπτυξη σε όλο το νησί, παρακαλώ πολύ. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Ελέξτε τα περιθώρια. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Δημάρχε, οι μελέτες δεν έχουν μονάχα χρόνο. Για να γίνουν. Έχουν και κόστος. Αυτό δεν το συζητάω πια. Σίγουρα. Και έχουμε βαρεθεί να δίνουμε 23-400 σε μελέτες και να δίνουμε και να ξαναδίνουμε. Φτάνει. Φτάνει. Εγώ νομίζω όλοι μαζί. Για να μην πούμε τίποτα παραπάνω. Να καταλάβουμε ότι το νησί όλο μαζί είναι ένα και θέλει ισομερή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα πει να μην έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Γενικώς. Δηλαδή τι να σας πω. Εγώ ήμουν ο πιο μικρός σύμβουλος τότε στο Μόλυβο, γιατί είχα 6 τετραετίες συνεχόμενες και τώρα βλέπω τον εαυτό μου και άμα πάω κάπου είμαι πιο μεγάλος. Φαντάστε πόσα χρόνια έχουν περάσει από αυτό. Από το 87 αυτή η ιστορία και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα πρώτα πράγματα. Και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που ενδιαφέρθηκαν και πήγαν τις πηγές αυτές σε αυτό το στάδιο που μιλάμε τώρα. Γιατί, κακά τα ψέματα, μέχρι τώρα δεν μιλούσαμε σε αυτό το στάδιο. Εγώ δεκαετίες προσπαθούσα, που σας λέω, με συμβούλια εκεί στην Ένωση Ιαματικών Πηγών και όλα αυτά. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτά που κάνουν τα παιδιά. Μπράβο που αναγνωρίστηκαν και μιλάμε για αυτές τις πηγές τώρα. Δεν θα μιλούσαμε. Όπως δεν μιλούσαμε για την προηγούμενη και την ελληνική, ποιο προηγούμενο. Δεν θέλω να καηδέψω καμία νόθια. Ούτε του Βέρο, ούτε καμία νόη. Μιλάω για την ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού μας που δεν έχουμε άλλο περιθώριο καθυστέρησης. Παρακαλώ πολύ. Και θέλω πολύ, Πρόεδρε, να μιλήσει και ο κύριος
ακούσει τους, να μας πει τι γίνεται. Τον έχω προσκαλέσει εγώ προσωπικά, κύριε. Ναι, δηλαδή άμα ο ένας επενδυτής πραγματικά. Ένας επενδυτής πραγματικά. Αν δέχεται να βάλει τόσα λεφτά για να κάνει αυτή την εταιρεία, γιατί να μην την κάνει, τι έχουμε να χάσουμε. Ναι, τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για τον χρόνο σου. Λοιπόν, τον λόγο έχει ο κύριος Αλεξίου Στράτιος και μετά. Εμείς θα φύγουμε. Δεν έχουμε λόγο να είμαστε εδώ τόση ώρα. Γιατί δεν έχει λόγο, γιατί ήρθε. Γιατί αφού δεν πας να μας δεν μιλάει, θα μα πει την μέρα και τον κύριο Σπίτι. Θα μιλήσουμε λίγο οι δημοτικοί σύμβουλοι να τελειώσουν και μετά θα μιλήσετε και εσείς. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Το εφικτό και το πρακτέο είναι το ζητούμενο. Δεν ήθελα να τοποθετηθώ έτσι κι αλλιώς. Η άποψή μου θα υποθεί την ερχόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το εφικτό και το πρακτέο είναι ότι η περιοχή μας, και είμαι μέσα στους 1.200, όχι που απογράφηκαν, που μένω εκεί, εγώ και η οικογένειά μου, και δεν πάω Σαββατοκύριακο ή Παρασαββατοκύριακο να παίρνω τα ούζα μου και να θέλω, να κάνω και πολιτική, και θέλω να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή μου. Όχι επειδή θέλω να βλέπω λεωφορεία, αλλά γιατί έχω επενδύσει εκεί και επενδύω. Και η επισκεψιμότητα στην περιοχή μου μαραζώνει και συνέχεια προς τα πίσω πάμε, ενώ έχουμε από το πρώτο χωριό τα Βασιλικά μέχρι το τελευταίο το Σταυρό χιλιάδες πράγματα να αξιοποιήσουμε που δεν αξιοποίησε καμία δημοτική αρχή. Σε κάθε δημοτική αρχή εκλέγονται ένας, δύο κέσαρες για το πολυκίνητο που θεωρούν ιδιοκτησία τους όλη την περιοχή. Είναι, αν και συγκρούστηκα στο παρελθόν, φίλοι μου και γείτονάς μου ο Γιάννης Σικάς και πιο πολύ συμπαθώ και πηγαίνω τον Γιώργο του Σαπαμάλα. Του λέω. Και τώρα γνώρισα και τη Χρυσούλα και παλιός φίλος ο Αλάνιος, ο Γιώργος. Αν τα τρία χρόνια είμαστε όλοι μαζί και δεν κοιτούσαν από το κλώσιο ένας τον άλλον, θα είχαμε περισσότερα πράγματα για το πολυκίνητο γιατί το αξίζουμε. Δεν γίνεται αυτό, ούτε πρόκειται να γίνει. Να μην αναφέρω παραδείγματα γιατί ζω την τοπική αυτοδιοίκηση από το 98. Ποια πακετάκια δημιουργήθηκαν ανά τετραετίες. Τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω. Έχουμε δει, μακάρι να είχαμε αφεντικό το Δήμο στις πηγές, στο Ρόια Τσαπλά, να δουλεύανε 20 άτομα, να φρόντιζαν να είναι επικερδές η επιχείρηση. Τα είδαμε. Γιατί χάθηκε το γεωργημικό πεδίο, ήμουνα στη Δημοτική Αρχηγούνά σου. Γιατί, ενώ τα έχει παθορίσει το κράτος, δεν υπήρχε αντικείμενο να ελέγξει το κράτος, δηλαδή από τη λειτουργία του θερμοκηπίου και λέει τι σας τα δώσαμε. Αφού δεν τα κάνετε τίποτα. Το πήρε πίσω. Τα είδαμε αυτά. Αν δεν πει ιδιώτης, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο ιδιώτης, αν και τη χάνει να είναι από την περιοχή μας, θα δουλεύει για την ψυχή της μάνας του, έχει το επιχειρήν. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχουν όροι μέσα στη σύμβαση, τα οποία θα τηρηθούν και δεν προσέξαμε και κλείνοντας, ότι θα έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, τα πρώτα τρία χρόνια ή κάθε χρόνο 30.000 επίσης, που θα είναι εφικτό, και μετά 50. Ξέρετε τι είναι στην περιοχή του Πογίτου να έρχονται 15.000 άτομα? Λοιπόν, όλα είναι σωστά. Μακάρι να γινόταν μια μελέτη πιο περιστατωμένη, να μπορούσαμε να τα βγάλουμε πιο γρήγορα. Αφού ξέρουμε, η γραφειοκρατία σε ένα μαγαζί πανανή, ξοδεύει λεφτά, δεν κουράζει και με τα χαρτιά κουράζει πιο πολύ. Τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Όποια κυβέρνηση δεν ασκεί. Αφήστε όλοι μαζί να προχωρήσει και ό,τι γίνει κακό στο μέλλον, μπορούμε να το διορθώσουμε. Αν υπάρχει συνεργασία και συνένεση. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Κύριε Φούσκο, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και εσείς. Εσάς δεν σας ξέρω όμως. Εσείς είστε. Θα είπα το Πάης ονομάζομαι. Α, εδώ είσαι, ξέρω. Είναι ενημερωτική συζήτηση, να κάνω και τις ερωτήσεις. Θα δούμε αν θα υπάρξει. Λοιπόν, κύριε Φούσκο, ελάτε μπροστά, θέλετε. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, ότι χάρηκα που σας βλέπω ή που
Λυπάμαι που σας στεναχώρησα που σας έφερα εδώ. Αλλά απευθυνόμενο στην κυρία, σε εσάς, δεν με αφήσανε να πω όλο αυτό το διάστημα ότι η προκήρυξη δεν είναι μόνο συγκεκριμένη, είναι και ως καταπέλτης. Εκεί νοικιάζονται 4 συγκεκριμένα ακίνητα και απαγορεύεται σε πάρα πολλά σημεία της προκήρυξης η οποιαδήποτε επιπλέον δόμηση. Αν κατευχήν καταφέρουμε, γιατί θα φτάσω στο σημείο αυτό, αυτό το πόνημα ή που είναι εύκολο ή που είναι δύσκολο, και πιστέψτε με είναι πάρα πολύ δύσκολο, να πούμε ότι σε ένα σημείο του νησιού μας καταδικασμένο θα πρέπει εγώ να φέρω 200 άτομα την ημέρα για να αποσβέσω την επένδυσή μου μέσα σε 10 χρόνια, αυτό λένε τα φτωχά 907 χιλιάρικα, υπόσχομαι σε εσάς και ακολουθώντας και τις προδιαγραφές της προκήρυξης ότι αν ο Θεός βρέξει λεφτά θα έρθω στο Δήμο και θα πω δώστε μου δόμηση στα 80 στρέμματα που λέτε ή στα 40 ή στο τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι τίποτα. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε δόμηση. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, γιατί φανταζόμαστε, που βασικά εμένα ούτε καν με αφορά, το να γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες εκείνο το σημείο. Εγώ πονάω για το χωριό μου που καταστρέφεται και φαντάζομαι, ονειρεύομαι μάλλον, ότι αν καταφέρουμε και φέρουμε κόσμο, όλοι μας, όχι μόνο μου, θα δουλέψουν τα πατερά, η νηφίδα, θα γίνουν βόλτες στο Μόλυβο, θα έρθουν στην Κράτικο που κάνουμε και εκεί άλλο τρέξιμο κτλ. Όσον αφορά βέβαια τις μελέτες που ακούω, λέει ο κύριος Ζαφίρης, ο οποίος εμένα, εγώ ήμουν μαθητής του. Επί 2 χρόνια μελετούσαμε από κοινού, δηλαδή με μάθαινε όλη αυτή τη φιλοσοφία. Τι δεν ακολούθησα όμως? Τη γνώση, τη μάλλον δεν ακολούθησα, τη μάθηση που έχει μια συγκεκριμένη γνώση στο σήμερα, ότι οι επενδύσεις στα ιαματικά δεν επιδοτούνται, ίσως κάποια στιγμή. Όπως επίσης, να πούμε ότι σταματάμε τώρα. Σταματάμε. Γιατί πραγματικά είναι και λίγο επίπονο όλο αυτό που συμβαίνει. Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν ήρθα εδώ για να οικονομήσω, βέβαια, και να μην καταστραφώ. Ήρθα να βάλω το λιθαράκι μου σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι, σας είπα, εκεί δεν έρχεται ούτε ένας αυτή τη στιγμή. Και για να έρθει ο πρώτος, απευθύνομαι σε εσάς, είναι ίσως και πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πιστοποιήσεις, θέλει μια σειρά από πράγματα, τα οποία εγώ έρχομαι, βάζω το μικρό προφίλ μου και λέω πάμε να το πράξουμε. Καταλάβατε, αυτό είναι. Γιατί είναι πάρα πολύ σύνθετο όλο αυτό το σκηνικό, έτσι όπως το έχουμε μελετήσει εμείς και με βάση αυτή την προκήρυξη, η οποία, πιστέψτε με, είναι και αρκετά δεδαλώδης. Όσον αφορά βέβαια τις μελέτες που ακούστηκαν ότι μπορεί να γίνουν σε 2 μήνες, 6 μήνες ή όποτε, από τη γνώση μου, γιατί τυχαίνει να είμαι και οικονομολόγος, σας πω ότι μία παράμετρος σε αυτό που λέγεται εκτίμηση ενός business plan είναι ποιο είναι το περατολόγιο. Αυτό δηλαδή, επειδή αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι μας ότι δεν υπάρχει, θα πρέπει να το χτίσουμε. Σωστά. Και δεν απευθύνομαι πολιτικολογώντας, βγάζω αυτό που έχει η ψυχή μου. Αν δεν χτιστεί, καμία μελέτη δεν θα φέρει το οποιοδήποτε χρήμα. Το οποίο από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω κύριε Ζαφίρη, εσείς ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή επενδυτικά προγράμματα τα οποία έχουν για ιαματικές πηγές ή υπηρεσίες, επιδοτήσεις. Υπάρχουνε? Δεν υπάρχουν. Ναι, αμέ. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ναι, ίσως γίνουνε. Παρακαλώ. Καταρχήν υπάρχει το ΕΣΠΑ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αδειοδοτήσει. Δεν έχει το ΕΣΠΑ μέσα οι αματικές πηγές. Αφού δεν έχει, τι να κάνουμε, κύριε? Γιατί το δέχεστε? Δεν έχει. Γιατί δεν το δέχεστε? Όταν λέτε ότι θα φτιάξετε μια μελέτη, δεν θα πρέπει να πείτε ότι αυτή η μελέτη που θα φέρει έναν επενδυτή με 908.000 ευρώ, γιατί εγώ φέρνω 907,
δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φέρει 400 άτομα την ημέρα. Είναι τόσο εύκολο αυτό. Είναι ένα όνειρο το οποίο μακάρι να το ζήσουμε. Αν το ζήσουμε, ξέρετε κύριε Ταφυρή, αν το ζήσουμε θα αναγκαστούμε εμείς οι κεροσκόποι, κερδοσκόποι, πώς θέλουμε να μας... θα αναγκαστούμε να έρθουμε στο Δήμο και θα πούμε δώστε μας τη δυνατότητα να δομήσουμε. Δεν την έχουμε. Πώς είναι δυνατόν να ακούγεται ότι εμείς θα έρθουμε εκεί και θα πλωθούμε στα 80 στρέμματα ενώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Αυτό διώκεται τελικά, εάν πας και παρακολουθείς. Τίποτα. Όταν λέω τίποτα, τίποτα. Παρακαλώ. Τα στρέμματα καταρχήν είναι 40 άμεσα που μπορούν να οικοδομηθούν. Αυτή τη στιγμή... Μας δίνετε τέτοια δυνατότητα. Τι μισό λεπτό. Ο Δήμος, αυτά τα οποία θεωρούνται δασικά, έχει κάνει προσφυγή μαζί με πολλές άλλες μεγάλες. Μπορεί να τα απελευθερώσει και τη θέλει δασικά. Αυτά που δεν μπορούν να γίνουν από τα 110 είναι natura. Τα άλλα είναι αξιοποιήσιμα. Εγώ λοιπόν τώρα στους κυρίους αυτούς, αφού μου δίνετε τιμή να κάνουμε ένα διάλογο και συγγνώμη που απευθύνομαι σε εσάς, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή έχουμε συζητήσει πολύ, τι θα πω σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι τα 907 χιλιάρικα είναι ας πούμε μια επένδυση που πάει να μοχλεύσει, να με κάνει με ένα δισεκατομμυριούχο και να εκμεταλλευτώ κάποιον αφού δεν υπάρχει δυνατότητα. Τι λέμε για προσφυγές, για βασικά, αφού είναι συγκεκριμένη, είναι μίσθωση μόνο των συγκεκριμένων ακινήτων. Τα οποία ίσως κάποια στιγμή και αρχαιολογική επιτροπή, γιατί ακούστηκαν και πάρα πολλά από τους συναξιολογητές, οι οποίοι αξιολογούσαν ότι τα υλικά τα οποία παραθέταμε, τα οποία δεν τα ξέρουμε, θα μας πει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Και δεχτήκαμε παρατηρήσεις επί παρατηρήσεων για πράγματα τα οποία ήταν. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Είμαστε εδώ. Είναι εφορία νεοτέρων μνημείων. Δεχτήκαμε παρατήρηση αν θα έχουμε σνακ, αν θα έχουμε. Πώς το λένε αυτό, φαγητό. Δηλαδή πράγματα τα οποία. Ναι, πραγματικά. Δεν ξέρω αν. Εγώ δεν είμαι και συνηθισμένο να βρίσκομαι σε τέτοια περιβάλλοντα, αλλά λέω αυτό που σκέφτομαι. Και περισσότερο σαν βρυσαγώτης, έτσι, γιατί... Παρακαλώ. Αυτό που είπε ο Γιάννης Σικάς για το βιολογικό, αυτό... Ο κύριος Σικάς, ο φίλος κύριος Σικάς, είπε κάτι πιο ενδιαφέρον. Έχει δίκιο. Είχε πει ότι είχε μία ΑΕ, επιτρέψτε με, γιατί είμαι βιολογιστής, που είχε 1% και το διοικούσε και δεν μπορούσε να κάνει αυξήσει με το υγρό κεφαλαίο και προσπαθούσε με κάποιους τρόπους που δεν κατάλαβα να πάρει μια πλειοψηφία. Εμείς έχουμε, αν δεν έχεις την πλειοψηφία, κάνεις αυξήσεις κεφαλαίων γιατί έχεις τη διαδικασία και παίρνεις και κάνεις ό,τι κουστάρεις. Τώρα δεν κατάλαβα τι πολύ καλά. Μπορεί να κάνει σύγκριση γενική συνέλευση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Καλά, εντάξει. Επειδή ξέρω πώς δουλεύουν οι αναπτυξιακές, γιατί είμαι σύμβουλος υπόλοιπες, ακούστε αυτό που σας λέω, γιατί πολύ καλά. Αλλά δεν αφορά τώρα το παρόν. Ήταν αναπτυξιακή, ήταν αλφα επισμό. Ναι, πολύ καλύτερα. Αλλά δεν αφορά τώρα, εντάξει, εμείς είμαστε και. Έχουμε βγει και ούζο. Δεν μου απαντήσατε. Αν μου επιτρέψετε να σας διακόψω λίγο, γιατί ο κύριος. Ναι, να μην το χάσω κιόλας. Δεν θα το χάσει, εμείς θα απαντήσουμε. Δεν θα το χάσει. Λοιπόν, ο κ. Ζαχαρίδης ανέφερε ότι τα 40-60 στρέμματα, γιατί είπε για τα 20 στρέμματα ότι έχουμε κάνει ένσταση και περιμένουμε να διακαστεί. Ορίστε. 40. Ποια 40. Αυτά που θεωρούνται βασικά στην περιοχή που είναι 40. Είναι 20. Αυτά που περιμένουμε και θα. Περιμένουμε και θα. Θα. Είναι μαζί με άλλα. Θα. Μην διαβάσει. Θα. Τα 40 λοιπόν. Αυτά είναι θέμα του Δήμου. Περιμένουμε και δεν θα φέρει. Μα αφήστε να σα κάνω την ερώτηση. Λέτε λοιπόν ότι τα 40 στρέμματα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα, σωστά. Πόσο χτίζουν. Πόσο χτίζουν τα 40 στρέμματα, σας ρωτώ. Πέστε μου. Πόσο. Εγώ από εσείς το λέτε. Πόσο χτίζουν τα 40 στρέμματα. Είπατε κάτι, είπατε ένα επιχείρημα, ότι τα 40 στρέμματα είναι αξιοποιήσιμα. Ακούω λοιπόν πόσο χτίζουν. Πόσο είναι, δεν το ξέρετε. Άλλα προβλήματα ξέρετε. Ξενοδοχειακή μονάδα δίπλα στο στρατόπεδο γίνεται. Αυτό το ξέρετε. Τι είναι αυτά που καθόστε και λέτε. Δηλαδή λέτε ότι υπάρχει στο ΕΣΠΑ για τις θερμοπηγές. Δεν υπάρχει. Λέτε ότι τα 40 στρέμματα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα. Βρείτε μου τον τρόπο να τα αξιοποιήσουμε. Και σε αυτό να απαντήσω.
απαντήσω αμέσως. Βεβαίως απαντήστε. Θα μάθετε πρώτα από το συντελεστή δόμη σα, θα μάθετε πόσο χτίζουν και θα έρθετε να μου το πείτε. Δεν χρειάζεται να το μάθω, Δήμαρχε, αυτό, αυτή τη στιγμή. Γιατί? Θα πω το εξής. Γιατί? Τα χρήματα που υπάρχουν, ναι, τα χρήματα που υπάρχουν είναι από το Ταμείο Δίκαιες Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο είχαμε έρθει σε επαφή και παζαρέψαμε, που μέσα είναι και του τα δω τα έργα, αυτό του είναι στα έργα που είναι στο γενικό πακέτο. Υπάρχουν χρήματα για ιαματικές πηγές. Λοιπόν, είναι μέσα στο πακέτο του διαθετικού πεδίου. Και μάλιστα συγκεκριμένα, όχι δεν είναι, μισό λεπτό. Εγώ όταν πήγα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Καβαλάη, συγκεκριμένα ως αντιδήμαρχος εκπρόσωπος του Δήμου, και συζητήσαμε το γεωθερμικό πεδίο μαζί με τα ιαματικά, μου σύζητησε να βάλουμε μεγάλη επένδυση, ούτως ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε χρήματα ως Δήμος μαζί με ιδιώτη όμως, ήταν σαφές αυτό, μαζί με ιδιώτη, να διεκδικήσουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δυστυχώς, μισό λεπτό. Από ιδιώτη, λέτε παράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Λοιπόν, και σας προκάλεσα να μ' ακούτε, σας προκάλεσα να μ' ακούτε. Σε αυτή τη λογική, δεν θα σου απαντήσω και δεν το ξέρω. Στον πληθυντικό παρακαλώ. Λοιπόν. Σας μιλάω στον πληθυντικό, θα μου μιλάτε στον πληθυντικό. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν. Συνοηθήκαμε. Άλλο λέω τώρα. Λοιπόν. Αυτό το οποίο συζήτησα εγώ με τον Γενικό Γραμματέα, το οποίο πήγα δύο φορές, δίνοντάς το σχέδιο που είχαμε για το γεωθερμικό πεδίο με συνολικά τα έργα τα οποία προβλεπόταν, και μαζί με αυτό του είπα για τις θερμοπηγές. Η σύσταση που και το πήγαμε προστολογημένα τα χρήματα για τις επενδύσεις συγκεκριμένα. Είστε συναρπαστή και ερώτηση. Υπάρχει σήμερα πρόγραμμα. Η σύσταση. Υπάρχει. Δεν μιλάμε. Η σύσταση που μας είπε λειτουργεί διαφορετικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, πρόγραμμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης λειτουργεί διαφορετικά. Πηγαίνεις με σχέδιο, μου συστήσαν ότι πρέπει να πάμε με ιδιώτη. Στη λογική αυτή μιλήσαμε και με τον κύριο Κούσκο στις κουβέντες που κάναμε, ότι αν ενδιαφερόταν να ανέβει το τίμημα, προκειμένου να πάμε μαζί ιδιώτης με Δήμο και να διεκδικήσουμε ένα μεγάλο πακέτο. Αυτή η κουβέντα έγινε. Και η σύσταση ήταν να ανέβει το τίμημα. Αυτό είναι. Εδώ το τίμημα κατέβει. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Δαφνίδη. Αυτή τη στιγμή εμείς παίρνουμε 15 κυβικά την ώρα. Ναι. Ωραία. Στα 20, στα 40 στρέμματα χτίζονται με 0,2, εγώ, λογιστής κατασκευαστής. 8.000 μέτρα. Δεν χτίζονται, κύριε Πουσκόπη. Εντάξει. Έχει στρατόπεδο. Μπορείτε να μου πείτε με τα 15. Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, αλλά. Ακούστε, σε αυτό που λέτε. Δεν ολοκλήρωσα. Θέλω να ακούσω, να μάθουμε. Έτσι. Με τα 15 κυβικά. Φτιάχνουμε μια ξενοδοχιάρα που δεν θα τη φτιάξουμε, γιατί εμείς έχουμε παραλίες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει επενδυτής να έρθει να επενδύσει σε ακίνητα στο συγκεκριμένο περιβάλλον, γιατί εγώ μπορεί και να υπάρχει, αλλά εγώ δεν είμαι αυτός, γιατί και τα λεφτά δεν έχω και δεν θέλω να διαθέσω και δεν θέλω να δικήσω όλη την ομορφιά που υπάρχει, γιατί υπάρχει ομορφιά που αυτή τη στιγμή καθόμαστε τώρα και φανταζόμαστε πράγματα. Η κυρία, η καλή κυρία Ζωγράφου, μίλησε και αναφέρθηκε σε 50 κυβικά. Τελικά είναι 15 ή 50. Δεν ολοκλήρωσα. Είναι 15. Είναι 15, δεν είναι 50. Τα υπόλοιπα που τυχόν μας δώσει το γεωθερμικό πεδίο δεν είναι ιαματικό νερό. Είναι ιαματικό. Όχι. Είναι γεωθερμικό. Είναι ιαματικό νερό, το οποίο πρώτα πρέπει να ελεγχθεί και να αδειοδοτηθεί. Καλά, εντάξει, τώρα κοιτάξτε από τις μελέτες και από τις άδειες. Μα έτσι γίνεται. Κύριε Κούσκο, ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συνεχίσετε την κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να δίνουμε τον λόγο και σε κανένα δημότη του Πολυθνήτου, γιατί νομίζω αρκετά. Όχι, κυρία Ζωγράφου, θα σας πω κάτι. Γιατί επειδή έχω βαρεθεί να με εγκαλείτε για τυπικούς λόγους, θα σας πω ότι κανονικά μια φορά δικαιούστε να μιλήσετε. Μια ερώτηση μισή, ένα τέταρτο. Και ο Πάντος πότε θα μιλήσει, κυρία Ζωγράφου. Πότε θα μιλήσει ο Πάντος. Ακούω, κυρία Ζωγράφου, ακούω. Εγώ ήθελα να ξέρω. Γιατί αυτή η ενημέρωση δεν έγινε με καλή καρδιά από τη Δημοτική Αρχή, μόνο έπρεπε να γίνει όλο για αυτή η φασαρία για να μάθουμε τα 15, τα 50, το τελεστή. Γιατί εσείς είστε καλή καρδιά, κυρία Ζωγράφου. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, δεν την κάλεσες.
έπρεπε να γίνει πρώτα αυτή η προσαρμογή. Να ρωτήσετε τους διπλανούς σας. Γιατί έπρεπε να γίνει πρώτα αυτή η προσαρμογή. Να ρωτήσετε τους διπλανούς σας. Λοιπόν, εσύ είσαι ο κύριος... Εγώ είμαι ο κύριος Θεοδωρής. Θεοδωρής. Ένα μικρόφωνο στον κύριο Θεοδωρή, σας ακούω. Είμαι γέννημα θρέμα του Πολυχνήτου, κατοικώ στη Μυτιλήνη, αλλά έχω επενδύσει στον Πολυχνήτο αρκετά, μέχρι και τελευταία. Εδώ δεν ήρθαμε ούτε για να ακούσουμε τις αντεκκλήσεις της δικές σας, οι οποίες είναι γνωστές, έχω κάνει και εγώ δημοτικό συμβουλίο στον Πολυχνήτο και τις ξέρω, αλλά περισσότερο ήρθαμε να γνωρίσουμε τις απόψεις των 14 ατόμων τα οποία καταλάβαμε ότι δεν θέλουν να γίνει η επένδυση, ενώ εγώ εδώ βλέπω κάτι άλλο, δεν διαφωνούν τουλάχιστον οι χωριανοί μου, οι εκλεγμένοι, οι οποίοι έχουν υπογράψει και με τρόμαζε που τα άκουγα ότι αυτοί δεν θέλουν την επένδυση, ενώ τι θέλουν την επένδυση. Ακούσαμε αρκετά πράγματα και νομίζω ότι κάποια πράγματα διασαφημιστήκαν από τον κύριο Χατζηκομινό που είπε για το βιολογικό και τα λοιπά, τα οποία δεν τα ήξερα εγώ. Παράλληλα θέλω να πω στον κύριο... όχι τον κύριο Ζαφύρη, τον κύριο Ρούση, ο οποίος έγραψε σε μια εφημερίδα ότι τα 25 χρόνια που παίρνονται οι θερμοπηγές είναι πάρα πολλά και 50. Θα έπρεπε να είναι λιγότερα, κάτι τέτοια γράφτηκαν στον τύπο, στο Facebook, δεν θυμάμαι που τα διάβασα, και ότι θα πρέπει να ξαναβγεί πάλι στη δημοκρασία, να δώσει κι άλλους κτλ. Πρώτον, λεχθήκανε κάποια πράγματα. Είχαν όλοι το δικαίωμα να πάνε να δώσουν προσφορά. Βρέθηκε ένα άτομο να δώσει την προσφορά. Μπράβο του και συγχαρητήρια. Θα μπορούσε να πάνε να δώσουν. Δεν τους δέσμευε κανένας να μην πάνε. Και αύριο, αν ξαναγίνει αυτή η δημοκρασία, και αύριο, ακόμα αύριο, σε μια εβδομάδα, και να πάνε πέντε, μπορεί να μην πάει ο κύριος Κούσκος. Πιστεύετε εσείς ότι θα υπάρξει άλλος δεύτερος μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν να πάει να δώσει τη δημοκρασία? Αποτελεί και πρόκριμα αυτό το πράγμα για τις άλλες δύο θερμοπηγές που έρχονται. Φαντάζεστε να τα πεινάξουν όλα στον αέρα και να βγάλουν μετά... Εγώ πιστεύω από τα λίγα που ξέρω ότι αυτό δεν μπορεί να ξαναγίνει για την αρχή. Αυτή η κατοχήρωση πρέπει να δοθεί στον κύριο Κούσκο με τις ελλείψεις που έχει, βέβαια κάποια πράγματα με το βιολογικό, όπως είπε ο κύριος Ικάς και πολύ καλά έκανε και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, αφού υπάρχει μέσα η δικλίδα ότι θα φτιάξει βιολογικό και θα περνάει και κάποια λύματα του χωριού, τέλος πάντων, λύνεται το θέμα. Εγώ το μόνο που έχω να πω, θέλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο του Μολύβου, να μην το ξεχάσω, για αυτά τα λόγια που είπε για την ανάπτυξη τη γενική του νησιού, με την οποία είμαστε σύμφωνοι όλοι και νομίζω και οι πολιτικοί χώροι είναι σύμφωνοι, και να προχωρήσει άμεσα το έργο όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι η περιοχή του Πολυχνήτου έχει ανάγκη από επενδύσεις και μετά από αυτή την δημοκρασία να κοιτάξετε να δημοκρατήσετε τις ιαματικές πηγές του Λισβορίου. Είναι αδερφές πηγές και θα πρέπει να αξιοποιηθούν και αυτές. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να πολυσιεργήσουμε, διότι στο χωριό μου λένε όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 χρόνια κοσκινίζει. Δήμαρχε προχώρα, δήμαρχε προχώρα, προχώρα και έχει στη συνέλευση όλων των πολιτιακών. Τίποτα άλλο δεν έχω. Ευχαριστώ. Μου δώσατε το μισό λεπτό, κύριε Μαντάρη. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Είμαι πάρα πολλά χρόνια δημοτικό σύμβουλο. Από 28 χρονών. Έχω φτάσει 62, κύριε Πρόεδρε. Έχω φτάσει 62. Όλα αυτά τα χρόνια, να ξέρετε, ο κόσμος μαζεύεται και γιουχάρει την Δημοτική Αρχή. Δεν έχω δει Δημοτικό Συμβούλιο που έχει κόσμο να μην γιουχαριστεί η Δημοτική Αρχή. Πρώτη φορά μαζεύεται κόσμος και χειροκροτεί τη Δημοτική Αρχή. Και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά την αντιπολίτευση γι' αυτό. Γιατί αυτό είναι έργο της αντιπολίτευσης. Ορίστε. Και μετά εσείς, σας πω. Πώς σας λένε, Μοιραζιετής. Ο κύριος Μοιραζιετής. Θεός Πρόεδρος. Καλησπέρα σας. Μιλάω σαν Πολυχνιάτης, αλλά και σαν πρώην Πρόεδρος του Πολυχνήτου.
Αν και καλύφθηκα από το φίλο μου τον Άρη του Χατζικόπλινο και από το φίλο μου τον Βαρβαγιάννη, επειδή έχω ζήσει όλες τις καταστάσεις πριν σαν Καραντώνη, συγγνώμη, και με το φίλο μου τον Τζακίρη, όταν ήμουν πρόεδρος επανειλημμένος, ήταν 2-3 φορές στο Πολυκήτο με καθηγητές και είδαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε, θα ήθελα να πω το εξής. Απορούν πολλοί γιατί ο Πολυκήτος είναι παραμελημένος και γιατί φθήνει ο πληθυσμός τους. Μα και ενώ έχουμε το πιο ευλογημένο τόπο. Δεν είναι μόνο οι Θερμοπηγές, είναι και η Θερμόπολη κυριαρχικά, η οποία δεν λειτουργήσε ποτέ, αν και έπρεπε να έχει λειτουργήσει, και τότε μας λέγανε για μία αντλία δεν λειτουργεί η Θερμόπολης που μπορούσε να θερμάνει όλο τον Πολυκήτο και κυρίως τα δημόσια κτίρια. Δυστυχώς ανεκμετάλλευτα. Αναφερθήκατε στα θερμοκήπια. Γίναν τα θερμοκήπια, λειτουργήσαν τα θερμοκήπια. Αυτή τη στιγμή που βρίσκονται, δεν ξέραμε ούτε που πήγανε τα air condition, ούτε που πήγανε τα κλιματιστικά, τα διάφορες εγκαταστάσεις. Όλα έχουν ρημάξει. Κάναμε βέβαια επενδύσεις στον Πολυκήτο και αξιοποιηθήκανε. Πήραμε σπίτια, πήραμε σπιταρώνες, πήραμε χωράφια, κάναμε δρομάκια. Ξέρετε κύριοι, πριν αναλάβουμε τότε επί Βουνάτσου, πόσο ήταν το αποθεματικό στο Δήμο Πολυκήτου? 1.200.000. Και τρέχαμε, σε εισαγωγικά, παραμονές Χριστουγέννων, παραμονές πρωτοχρονιάς, να προλάβουμε να κάνουμε τα συμβόλαια, μη πάει και δεν γίνει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Κουκούλας που είναι παρόν και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, γιατί κακώς τα αναφέρω τώρα αυτά, αλλά θέλω για να καταλήξω, το κτίριο του Μπάρου βγήκε σε δημοπρασία με ένα ποσό 80.000 ευρώ. Ξέρετε κύριοι, γιατί οι πολιτιάδες τα ξέρουν πολύ καλά, πόσο πουλήθηκε, πόσο τα αγόρασε ο Δήμος, 381 χιλιάρικα. Και τι έγινε, να δοθούν τα λεφτά, αλλά να γίνει κάποια επένδυση, να ανεβεί ο Πολυκήτος. Γι' αυτό φτάσαμε στα 1.200 άτομα που έχουμε τώρα. Εκεί έγινε. Λοιπόν, θα αναφερθώ και λίγο στην παλιά, πριν 42 χρόνια, διότι ήμουν παρόν και ήμουν πιτσιρικάς 23 χρονών και ήμουν μέσα στα πράγματα, με την επένδυση του κυρίου Μπελέκου, με την εταιρεία που έκανε, με όλα τα προβλήματά του. Σαμποταρίστηκε, κύριε. Δεν προχώρησε επειδή αδράνησε ο Μπελέκος ή η μέτοχη. Σαμποταρίστηκε από ορισμένες μικροπολιτικές. Και βλέπω ότι αυτές οι μικροπολιτικές πάνε να υπάρξουν και τώρα. Δεν θα υπάρχει στον Πολυκήτο ένα άτομο αυτή τη στιγμή, είτε αριστερός είναι αυτός, είτε δεξιός, που να μην θέλει να γίνει αυτό καθεαυτό όπως έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος και ο κύριος Χατζηδρός και ο κύριος Δήμαρχος. Και πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον επενδυτή, ο οποίος αναβαθμίζει την περιοχή όχι μόνο του Πολυκήτου, αλλά και ολοκλήρου του Σκλέσβου. Μακάρι να είχαμε κι άλλους τέτοιους επιχειρηματίες να επενδύουν. Θα πάτε στο Κάθια, επειδή έκανα και ταξιτζής 30 χρόνια, να δείτε τι ήταν το Κάθια που παρέλαβε και τι είναι το Κάθια τώρα που το παραδίδει. Λοιπόν, θα γίνουν όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, ότι οι προδιαγραφές που θα γίνουν στον Πολυκήτο πιστεύω ότι μας καλύπτουν σε πρώτη φάση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα δουλέψουν και άτομα, θα αναπτυχθεί και η περιοχή μας. Ακούστε και το εξής, άμα θα δουν οι επισκέπτες, πού θα πάνε να μείνουν, δεν έχουμε χώρους να τους βάλουμε. Κάνουν μεγάλο λάθος, έχουμε πολλούς χώρους. Και αυτό που δεν είπαμε είναι το εξής, ότι μέσα στον Πολυκήτο υπάρχουν 100 σπίτια, να μην πω παραπάνω, 200. Αυτά μπορούν όλα να ανακηκηθούν και να μορφύνει και ο Πολυκήτος μας και να έχουμε και τις θερμοπηγές μας, να τα βρουν και τα παιδιά μας και τα γόλια μας. Δεν υπάρχει ένας Πολυκηνιάτης πριν εξαιρέσεων στα δάχτυλα του χεριού μου που να μην θέλει αυτή καθ' αυτή την επένδυση. Και ας αφήσουμε να αργότερα και να ξανακάνουμε μελέτες κλπ. Αυτά τα ζούμε 40 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Όσο και το φίλο μου τον Σταύρο τον Παξεμάνη που τον παρεξηγήσαμε, μπορεί ο άνθρωπος
έχει αυτό το εκεί μπορεί να είναι και σωστό. Καλύτερα, αλλά είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Κύριε Μάδας, γιατί επειδή είπε καλύτερα να μην αναφερθούμε σε αυτό. Ο Σταύρος είναι φίλος μου και είναι ένα από τα καλύτερα και απορώ πως σήμερα έφτασε σε αυτό το σημείο. Είπε τη γνώμη του, είπε τη γνώμη του, η οποία βέβαια δεν μπορεί ποτέ να εφαρμοστεί. Σας ευχαριστώ και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Κύριε Καλαφανάση. Γιατί για ποιο πράγμα ακριβώς. Αυτά που είπε θα πω και εγώ, τα δικά μου. Ναι, αλλά έγινε ο κ. Καρθαράς. Ο κύριος Μερασκετής είναι ο μεγαλύτερος ευεργετητής αχάριστος. Ανοίξαμε το δρόμο σε ένα σπίτι που έκανε πας ένα βουνό. Ασφαλτώσαμε το δρόμο με τσιμέντο και τον πήγαμε και ηλεκτρικό ρεύμα 200 μέτρα και έχει παράπονο. Διότι ο κύριος Μερασκητής που δεν μπορεί να... μια τρύπα, άγει μια τρύπα σε ένα δρόμο και δεν μπορεί να πηγήσει. Ξέρετε, άμα ξεκινήσουμε τα επιπροσωπικού, ο κύριος Αρταμά δεν είναι για σου. Τώρα έχουμε μια ειδική συνεδρίαση για την επένδυση που πάει να γίνει. Έτσι, δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας να σπηλώνει τον πρώην δήμαρχο. Πρώτα έπρεπε να σπηλώσει το συνδυασμό αυτού που κατέβηκε. Που δεν έπρεπε μια φτιάρια τσιμέντο. Να σας πω κάτι. Και κάτι και μιλάει. Μισό λεπτό. Δεν είμαστε αντίθετοι, κύριε πρόεδρε, με την επένδυση. Κύριε Σαρταμάρ, εγώ θέλω να σας πω. Πάρα πολλού ορισμένου όρου. Δεν θα εκδεχθεί η Οικονομική Επιτροπή ή το Συμβούλιο να προχωρήσει ο επιθετής. Ακούστε λίγο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πρώτο. Μία ερώτηση και εγώ δεν έχω δικαίωμα να σας κάνω. Ναι. Επειδή η κουβέντα η αρχική ήταν να γίνει γιατί ας πούμε αυτό το πράγμα όπως έγινε αυτή η διαδικασία και καταλήξαμε έτσι όπως καταλήξαμε και η απόφαση της συγκεκριμένης επιτροπής. Αυτή δεν ήταν η κουβέντα μας. Δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, εσείς, ο οποίος έχετε συμμετέχει και στην Οικονομική Επιτροπή και έχετε και κάποιες οικονομικές γνώσεις. Γιατί εγώ, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι άκουσα, όλους τοποθετήθηκαν από αυτούς τους 14 τουλάχιστον που φέραν αυτό το θέμα στην ειδική συνεδρία, που δεν το έχουν ξαναφέρει θέμα ξανά για δημοπρασία. Είναι η πρώτη φορά που ζητείτε ειδική συνεδρία για ενημέρωση δημοπρασία κτλ. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Γιώργο, με το χέρι στην καρδιά, μπροστά σε όλους τους χωριανούς σας. Από όλα αυτά που διάβασε και εδώ η κυρία Σανούλα και αυτά που είπε ο κύριος Γενικός, ο κύριος Χατζικομιενός, εντοπίσατε εσείς πουθενά στην όλη διαδικασία να υπάρχει έστω ένα μελανό σημείο, έστω μια παρατυπία, έστω μια παρανομία, έστω κάτι το οποίο να λέει ότι είναι αδιαφανής. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά μια απάντηση αυτό, θέλω. Αυτό που με προβληματίζει, δεν υπάρχει καταρχήν κανένας πολυμιάς που να μην θέλει. Δεν σας ρώτησα αυτό. Κύριε Γιώργο, σε ρώτησα συγκεκριμένα. Υπάρχει ένα μιλανό σημείο. Αυτό που με προβληματίζει είναι η βαθμολογία που έβαλε στην Επιτροπή ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος είναι γνώστης στο αντικειμένο. Ένα είναι αυτό. Άμα εξαιρέσεις δηλαδή το οικονομικό κομμάτι, το τεχνικό κομμάτι πάσχει. 61,5 είναι βαθμολογία και είναι 100. Εγώ δεν σου λέω αυτό. Η βαθμολογία μπορεί να την πάρει όποιος θέλει. Άλλο σε ρωτάω εγώ. Η διαδικασία, σαν διαδικασία δημοπράτησης, που φτάσαμε εκεί πέρα που φτάσαμε. Όπως φτάσαμε και τελικά καταδέθηκε μία πρόταση. Μακάρι αν κατατεθεί κι άλλες. Έχει ένα μελανό σημείο. Ένα. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το πω. Ρωτάω. Δεν το έχω μελετήσει το θέμα. Άρα ποιο ο λόγος δηλαδή. Τελικά. Εντάξει. Δηλαδή, όχι σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Όχι, πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Όπως φαίνεται, πολύ καλός. Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Εγώ σήμερα έμαθα πράγματα που δεν τα ήξερα. Είμαι δημοτικός σύμβουλος. Καταλάβατε. Πλήρως ανημέρωτος. Δεν σας έκοψε κανείς την ενημέρωση όμως. Τόσες φορές. Στο δημοτικό σύμβουλο το φέραμε. Και στην Οικονομική Επιτροπή υπάρχει. Και παντού πήγε. Πού σας πού είχα το έγκλημα. Εσείς όταν λέμε να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ, ακούστε με. Όταν λέμε να μας ενημερώσετε, λέτε είναι στη διάβια και ανοίξτε. Εγώ σας ρωτάω κύριε Σαρταμάρα. Σας ρωτάω κύριε Σαρταμάρα, σας ρώτησα ένα συγκεκριμένο πράγμα. Από αυτά που μάθατε σήμερα,
Από αυτά που ακούσατε σήμερα, υπάρχει ένα μελανό σημείο πουθενά διαδικασία να πούμε ότι ο Δήμος, ο Αντιδήμαρχος, η υπηρεσία, ο υπάλληλος, ο ένας, ο άλλος πήγε και έκανε μια παρατυπία? Εντάξει, οκ. Κύριε Καραθανάση, ορίστε. Και μετά ο κύριος Αλάνης και να κλείνουμε σιγά σιγά. Καλησπέρα σας. Δεν μιλάτε, θα μου δώσετε τον λόγο ή θα πει. Ήρθα εδώ πέρα να μιλήσω. Τελευταίος που θα μιλήσετε θα είστε εσείς. Εσείς θα πείτε. Εμάς θα φύγω. Όχι, μετά τον κύριο Αλάνης θα μιλήσετε εσείς. Εντάξει, βεβαίως, έχει προτεραιότητα. Γιατί έχει αγωνιστεί κι όλος. Έχει δώσει και αγώνα αυτός ο άνθρωπος. Δεν θέλει, δεν θα σας κουράσω. Αναγκάζομαι να πάρω τον λόγο και να απευθυνθώ σε όλους σας και στον κύριο Δημήτρη. Πρώτα να καλωσορίσω τους φίλους Πολυγνιάδης που τους περισσότερους γνωρίζουμε χρόνια. Τόσο εγώ, να σου κάνω σαφές κύριε Δημήτρη, όσο και η παράταξή μου, η δημοτική παράταξη ξεκινάμε, όσες φορές καλεστήκαμε σε αυτό εδώ το χώρο να ψηφίσουμε το ζήτημα ιαματικά λουτρά Πολυγνήτου, ήμασταν ομόφωνα υπέρ. Είμαστε υπέρ της επένδυσης, είμαστε υπέρ σε όλα. Το μόνο που ζητήσαμε, γιατί μάθαμε για την Τριμηλή Επιτροπή Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας ότι έβγαλε αρνητική απόφαση, θέλαμε να ενημερωθούμε γιατί βγήκε καταρχήν αυτή η αρνητική απόφαση και ποιες είναι οι λεπτομέρειες όσον αφορά τον επενδυτή. Η υπογραφή δικιά μου και της παράταξής μου είχε καθαρά και μόνο θέμα ενημέρωσης. Το ότι ήρθαμε εδώ να ενημερωθούμε, να πω και στον κύριο Πρόεδρο, δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά της επένδυσης. Μπράβο. Η επένδυση πρέπει να προχωρήσει. Μπράβο. Οι δικλείδες ασφαλείας θα μπουν από τη Δημοτική Αρχή και τον κύριο Δήμαρχο που είναι γνώστης. Θα ακούσουμε και τις άλλες παρατάξεις να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία είπαν και όλοι μαζί ενωμένοι πρέπει να προχωρήσουμε μαζί για να γίνει επένδυση που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο Πολυγνήτος, ο αγαπημένος Πολυγνήτος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αλάνης και μετά ο κύριος, πώς σας είπαμε εσάς, Διαμαντάρας. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, συντοπίτες και συντοπίτησες. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια συζητάμε για την προοπτική αξιοποίηση των ιαματικών του Πολυγνήτου και ευρύτερα του γεωθερμικού πεδίου. Θα μπορούσαμε κίνδυνο να σας κουράσω να αναφερθώ διεξοδικά στο ιστορικό των πηγών του Πολυγνήτου για όλα όσα έγιναν και κυρίως για όλα όσα δεν έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά προτιμώ να μην το κάνω. Δεν θέλω να μπούμε σε μια μακρά παρελθοντολογία που θα αποκαλέσει επιπλέον εντάσεις και διαφωνίες και θα μας αποπροσανατολίσει. Θέλω να μείνω στο σήμερα και στο κοντινό μας χθες, για να φύγουμε από εδώ με το βλέμμα στο αύριο. Στο κοντινό μας χθες, η σημερινή Δημοτική Αρχή ανέλαβε με σοβαρότητα σχέδιο και ισχυρή πολιτική βούληση να προχωρήσει δυναμικά στην αξιοποίηση τόσο των ιαματικών του Πολυγνήτου, αλλά και γενικά με αυτό που λέμε φυσικό θησαυρό της Λέσβου. Μπήκαμε εξ αρχής από το 2019 στη διαδικασία της αναγνώρισης του φυσικού πόρου τόσο για τον Πολυγνήτο όσο και για την Εφταλού και το Λισβόρι. Ενώ ανακτήσαμε ως γνωστόν και το γεωθερμικό πεδίο του Πολυγνήτου. Καταφέραμε μέσα σε 3 χρόνια να κάνουμε όλα αυτά που δεν γίνονταν για δεκαετίες. Δώσαμε σάρκα και οστά σε ένα όραμα που με τα χρόνια είχε μετατραπεί σε φάντασμα και μέχρι πριν από λίγα μόλις χρόνια μπορεί και να θεωρούνταν ουτοπικό. Μεγάλες γραφειοκρατικές δυσκολίες, μεγάλα ζητήματα που είχαν να κάνουν με ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης που δεν βοηθούσαν, αλλά και αλλεπάλληλες επίμονες προσπάθειες του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής μας έφεραν σήμερα σε μία θέση που δεν είχαμε βρεθεί ξανά στο παρελθόν. Ξεπεράσαμε τη μιζέρια και τις διαχρονικές δικαιολογίες με ικανότητα και τεράστια θέληση να αλλάξουμε εποχή για το καλό του τόπου μας.
Μπορεί αυτό να μην μας αναγνωρίζεται από το σύνολο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αλλά ο κόσμος που μας παρακολουθεί σήμερα ξέρει πολύ καλά πως και μόνο που είμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα, είτε σαν συμπολίτευση είτε σαν αντιπολίτευση, και συζητάμε για το πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε, είναι ακριβώς λόγω της επιτυχίας της Δημοτικής μας Αρχής. Καλό είναι. Ας μην το λειτουργούμε αυτό. Εάν δεν τα είχαμε καταφέρει, δεν θα είχε την ευκαιρία κανείς σήμερα να έχει άποψη για το αν του αρέσει ή όχι η επένδυση, αν συμφωνεί ιδεολογικά με εκείνη ή αν οι διαδικασίες που απομένουν για να προχωρήσει τον ικανοποιεί πολύ, λίγο ή και καθόλου. Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα εδώ είναι αποτέλεσμα άλλης μιας υπέρβασης της Δημοτικής μας Αρχής και ένα διακριτό όριο που πετύχαμε πάνω από την κλασική μιζέρια. Φτάνοντας τώρα ένα βήμα πριν την αρχή του τέλους της διαχρονικά προβληματικής υπόθεσης των πηγών του Πολυγνήτου, βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο ανακοινώσεων και δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης διάφορες απόψεις που κατά τη γνώμη μου δεν είναι συγκατεύθυνση βελτίωσης των προϋποθέσεων αξιοποίησης των πηγών. Πολλές από αυτές αποπνέουν ξανά μιζέρια, εμπάθεια, θα έλεγα, και κατ' επέκταση σίγουρα εναντίωση στην προοπτική αξιοποίηση των πηγών. Πολλές από αυτές αποπνέουν ξανά τη μιζέρια, ναι. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μετά από αίτημα 14 συναδέλφων της αντιπολίτευσης σε μια ειδική συνεδρίαση ενημέρωσης για τον υποεξέλιξη διαγωνισμό, και αυτό δεν το βρίσκω κακό. Αυτονόητο είναι. Με ενοχλεί όμως όταν σε προηγούμενες συνεδριάσεις επί του θέματος κάποιοι εκ των συναδέλφων που ετήθηκαν με θόρυβο τη σημερινή ειδική συνεδρίαση ενημέρωσης είτε απήχαν είτε δήλωναν απόντες. Εάν συμμετείχαν όταν έπρεπε, ίσως δεν είχαν τόσες μαζεμένες απορίες σήμερα. Εκτός κι αν δεν έχουν τελικά απορίες, αλλά άλλους σκοπούς. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και έχουμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες ότι κάποιους δεν τους αρέσει που υπάρχει ένας διαγωνιζόμενος και μάλιστα με καταγωγή από τον Πολυγνήτο. Και αναρωτιέμαι, πόσοι διαγωνιζόμενοι μπορεί άραγε να βρεθούν να διεκδικούν κάτι που απαξιώνεται ακόμα και την ίστατη στιγμή? Δεν μπορώ βέβαια και να μην πω πως κάποιοι της αντιπολίτευσης μέχρι πριν λίγο καιρό δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τον ελόγω επενδυτή. Το απέκτησαν ξαφνικά σήμερα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μία αρμοδίως ετηθής ενημερωτική συνεδρίαση για τον διαγωνισμό. Τη στιγμή που στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ο Δήμαρχος μειοψήφισε. Με τα δύο μέλη αυτής της Επιτροπής που συνυπέγραψαν το αίτημα, δηλαδή της σημερινής ενημερωτικής συνεδρίασης, να έχουν απορρίψει ουσιαστικά ήδη την επένδυση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με κάποιους να δηλώνουν αρχικά κατά της επένδυσης, μετά υπέρ της επένδυσης, αλλά τελικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το τι πράγματι θέλουν να γίνει για μια υπόθεση που δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες σχετικά με πολλά περίεργα που ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος, οι δημότες και κυρίως οι Πολυγνιάτες καταλαβαίνουν ότι σήμερα και αύριο δεν θα κριθεί αρνητικά η Δημοτική Αρχή για αυτά που έχει κάνει για την υπόθεση. Σήμερα καλούνται πολλοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης να αποδείξουν απέναντι στον κόσμο που περιμένει την χαρμόσυνη εξέλιξη για τον Πολυγνήτο πως όλα όσα λένε και κάνουν είναι πράγματι συγκατεύθυνση να προχωρήσουμε και να μην γυρίσουμε πίσω. Να αποδείξουν ότι οι ισχυρισμοί τους και το όψιμο ενδιαφέρον τους για τις πηγές δεν αποτελούν προφάσεις εν αμαρτίας. Να αποδείξουν ότι θέλουν να μπει ένα ιστορικό τέλος στο καθεστώς υπανάπτυξης που έχει εγκλωβιστεί ο Πολυγνήτος. Να αναλάβουν τις πολιτικές ευθύνες τους που όσο και αν επιχειρούν κάποιοι εξ αυτών τεχνιέντος να θολώσουν, στα μάτια του κόσμου είναι ξεκάθαρες. Η στάση μας σήμερα θα φέρει την υπογραφή μας και στο μέλλον. Το δίλημα είναι ξεκάθαρο.
ή προχωράμε ή συνεχίζουμε στον ίδιο φαύλο κύκλο δεκαετιών. Η Δημοτική Αρχή του Ταξιάρχη Βέρου δεν πρόκειται να επιτρέψει στους Πολυχνιάτες να περιμένουν ούτε μία παραπάνω αυτό που περιμένουν εδώ και δεκαετίες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαι πιστεύω γνωστό σε όλους σας. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ πέρα οι πολλοί Πολυχνιάτες οι οποίοι για το συγκεκριμένο θέμα. Τα λόγια είναι περιττά. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρές κουβέντες. Λοιπόν, εγώ είμαι ικανοποιημένος με τα αναγνωσθέντα αυτά τα οποία έγραφα. Κοντά το μικρόφωνο, το στόχο. Είμαι ικανοποιημένος με αυτά τα οποία, γι' αυτό ήρθα και να ακούσω ας πούμε και τις απόψεις και οποιονδήποτε. Δεν θέλω να κατανομάσω. Εγώ είμαι στο σύνολο ότι όλοι οι μονιασμένοι θα πρέπει να ενωθούμε και να τα αφήσουμε κατά στην άκρια όλα αυτά να πούμε. Και είναι ντροπή μας. Πάμε παρακάτω. Με κάλυψε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Καλυπτικομηνός, πρώην Δήμαρχος της Μυτιλίνης. Όλοι οι παράγοντες, ο κύριος Γιώργος, ο οποίος και αυτός πάλεψε, ας πούμε, ο άνθρωπος, για όλα αυτά να τα ξετρυπώσει, να τα ξεμπλοκάρει και αυτά. Δεν είναι εύκολα πράγματα που λέμε άντε με ένα παραμύθι. Αυτά τα πράγματα έχουν αγώνα και κόπο. Λοιπόν, δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο, ίσως θέλει και κάποιος άλλος να μιλήσει. Πολλά έχω να πω. Τα οποία κάποιοι που κάνουν τους παράγοντες εδώ πέρα που έχουν παρουσιαστεί θα πρέπει να ντρέπονται. Ακόμα και να έρχονται να μιλάνε εδώ πέρα εναντίον. Να μην ανοίξω παραπάνω το στόμα. Γιατί άμα τα ανοίξω δεν θα το ξυπνεί το Αιγαίο πέλαγος. Θα πρέπει να φύγουν από εδώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, ερωτήσεις θέλετε να κάνετε στον κύριο Δήμαρχο, τι θέλετε. Καλησπέρα, θα με πάει στο φαΐ όνομά του. Θέλω να κάνω κάποια ερωτήματα διευκρινιστικά, μιας και είναι καθαρά ενημερωτική η συζήτηση σήμερα, και στον κύριο Δήμαρχο, όσο και στον κύριο Κούστρα, που είναι εδώ. Πρώτον, ο φυσικός πόρος του γεωθερμικού ρευστού αποτελεί μία από τις θερμότερες αναπτύξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για ένα τέτοιο μοναδικό προϊόν το οποίο θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, αξιοποιήσουμε, πουλήσουμε, όπως θέλετε πέστε το, δεν μας προβληματίζει ότι κατατίθεται επί της ουσίας μόνο μία προσφορά. Δεύτερο ερώτημα. Να τα πω όλα. Ένα ερώτημα. Το ότι κατατέθηκε μία προσφορά, αυτό δεν φταίει ούτε ο Δημοτική Αρχή ούτε κανένας άλλος. Εξεδήλωσαν ενδιαφέρον. Τρεις, κατέθεσε ένας. Τι πρέπει να κάνουμε αυτό να απολογηθούμε, δηλαδή. Καταρχάς... Ναι, τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχάς δεν έθεσα καμία μομφή στη Δημοτική Αρχή. Έθεσα ένα ερώτημα που πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Γιατί δεν μπορούμε να πουλήσουμε με απλά λόγια ένα προϊόν το οποίο διαθέτουμε. Σας παρακαλούσα λίγο οι αποχωρήσαντες λίγο να κάνουν ησυχία. Γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, λίγο υπομονή. Δεν έχουμε τις πηγές του Λουτρακίου ούτε του Μπάτερ-Μπάτερ. Έχουμε πηγές απαξιωμένες στον Πολυχνίτο που 40 χρόνια, 50 χρόνια έχουν διαλυθεί τα πάντα και δεν είναι εύκολο να τα πάρει κάποιος άνθρωπος να τα ξεκινήσει όλα από την αρχή. Δεν είναι τόσο ελκυστικά όπως τα παρουσιάζεται. Μπορεί μεν και μην θεωρείτε ότι ένα τόσο πολύ ζεστό νερό είναι και τόσο καλό. Θα πρέπει η θερμοκρασία να πέσει, ξέρετε. Τα γνωρίζουμε, κύριε Δήμαρχε. Τότε τι το ρωτάτε που τα γνωρίζετε. Τότε γιατί το ρωτάτε. Πάμε παρακάτω, επόμενη ερώτηση. Δεύτερο ερώτημα. Για να πάρει κάποιο πτυχίο, βαθμολογείται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων.
Για να το πάρει το πτυχίο θα πρέπει να περάσει τη βάση σε κάθε μάθημα. Σε παρακαλώ τώρα. Αφήστε με να τελειώσω. Σε παρακαλώ τώρα. Αφήστε με να τελειώσω. Το επιχείρημα του κυρίου Ρούση και του κυρίου Αφήστε με να τελειώσω. Μπορώ. Ξέρω τι θα ρωτήσετε. Λοιπόν. Το ερώτημα είναι. Την άλλη φορά αυτοί που κάναν τη διακήρυξη να την κάνουν καλύτερα. Δεν την έκανα εγώ, την έκανε ο κύριος Ζαχαρίας με τον κύριο Ρούση. Έπρεπε λοιπόν να πούνε ότι δεν φτάνουν το 50 μονάδες. Δεν έφτανε. Δεν έθεσα ακόμα το ερώτημα. Καταλαβαίνω που το πάτε. Ούτε δημοτικός σύμβουλος είναι. Υποψήφιος του κυρίου Ζαχαρίας. Ούτε. Ούτε δημοτικός σύμβουλος είμαι. Ούτε δημοτικός σύμβουλος είμαι. Ούτε ήμουν δημοτικός σύμβουλος. Αποτυχών δημοτικός σύμβουλος. Α, ήμουν και αποτυχών δημοτικός σύμβουλος. Κάτι την ερώτηση σας, παρακαλώ. Δεν κάνετε τέτοιες κουβέντες. Ναι, εγώ ζήτησα το λόγο ως απλός δημότης. Ωραία, μπορώ να κάνω ερωτήματα ως απλός δημότης. Εάν δεν μπορώ, παρακαλώ να κάνω ερωτήματα. Συνεχίστε λίγο. Τι θα την ρωτήσετε τελικά, πείτε μας. Ορίστε. Λοιπόν, και ρωτώ όσον αφορά για την προσφορά. Θέσατε ορισμένα κριτήρια, η πλειονότητα των οποίων, η βαθμολογία που δώσατε εσείς ο ίδιος, είναι κάτω του μετρίου. Είναι θεμητό αυτό. Και όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας, πολύ ορθά σε κάθε πολυκριτηριακή μελέτη ορίζουν συντελεστές βαρύτητας. Θα ήθελα να πείτε ποια μεθοδολογία ακολουθήσατε για να δώσετε κάθε συντελεστή βαρύτητας για κάθε διαφορετικό κριτήριο. Κύριε Παλεβάνη, δεν θέλω να με εξετάσετε. Γιατί δεν με εξετάσετε εσείς ο εξεταστής και εγώ εξεταζόμαστε. Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε. Θα μου πείτε εμένα πώς βαθμολογήσατε. Να ρωτήσετε αυτούς που πάνε το μηδέν. Δεν σας ρώτησα εσά πώς βαθμολογήσατε. Κάντε τα λόγια σας. Σιγά σιγά. Λέω και το ερώτημα είναι ποια μεθοδολογία. Να ρωτήσετε αυτόν που έβαλε τα κριτήρια. Ποια μεθοδολογία ακολουθήσατε. Δεν τα έβαλα εγώ τα κριτήρια. Ο κύριος Ρούσης και ο κύριος Ζαφίρη τα βάλανε. Εγώ έβαλα το βαθμό λοιπόν. Δεν είναι αυτό. Τα λέει η μοναχός μου. Δεν χρειάζεται να τον υποβάλλετε εσείς τις ερωτήσεις. Τι ρωτάτε τώρα. Πώς μπήκαν τα κριτήρια ή πώς βαθμολόγησα εγώ. Ρωτάω. Ποια μεθοδολογία ακολουθήθηκε για τον ορισμό των συντελεστών βαρύτητα σε κάθε κριτήριο. Πολύ ωραία. Δεν μπορώ να το κάνω πιο απλά όσο ερώτημα. Κύριο Ρούση που τα έβαλε. Δεν τα έβαλα εγώ. Τα έβαλε ο κύριος Ρούσης. Τα έβαλε η υπηρεσία που προείσταται ο κύριος Ρούσης. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μου πει κάποιος ποιος είναι. Ε, Μιχάλη, θες να του πεις πώς βάλατε τα κριτήρια, θες να του απαντήσεις. Α, υπηρεσία, ωραία, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Με καλύψατε, μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν. Ακόμα μία θέση όμως, γιατί βλέπετε ότι ο κόσμος φεύγει. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Λοιπόν, εφόσον ο πόρος αυτός, όπως όλοι λέμε και φωνάζουμε, ότι είναι τόσο σημαντικός και θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξη για την περιοχή, και με δεδομένο ότι ο Πολυκνήτος γειτνιάζει με την δύο φορές πληγή σαν περιοχή της Βρύσας Βατερών, έχουν ληφθεί ασφαλιστικές δικλείδες ή μέρημνες έτσι ώστε να διαχυθεί η όποια ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή με σκοπό την ανάκαμψή της. Θεωρείτε τελικά ότι η συγκεκριμένη επένδυση εξυπηρετεί αυτό το βασικό αναπτυξιακό στόχο, καθώς και τους στόχους όπως καθορίζει το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου. Τελειώνω. Θα καταστρέψει την περιοχή. Πάρα. Τελειώνω. Ξέρω ότι δεν θέλετε να πω. Μ' απαντήσατε, δεν θέλετε. Λοιπόν. Εγώ ρωτώ συγκεκριμένα πράγματα. Και τελικά τι θα είναι αυτό που θα διαφοροποιείται τη συγκεκριμένη επένδυση η οποία θα την κάνει και πιο ελκυστική σε σχέση με άλλες περιοχές του νησιού ή της Ελλάδας. Δηλαδή γιατί ο επισκέπτης θα προτιμήσει να έρθει στη θερμοπηγή του Πολυκνήτου και όχι της Γέρας ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Να μην
μην την κάνουμε κύριε Καγιωμάς για να πάει στη Γέρα. Να μην την κάνουμε καθόλου να πάει στη Γέρα. Να μην την κάνουμε καθόλου κύριε Καγιωμάς, να πάει στη Γέρα. Κύριε Καλοπάγης, θα έχει την ευκαιρία σε επόμενες δημοτικές εκλογές να γίνει η δημοτική αρχή και να τα εφαρμόσει. Αυτή είναι η συμπεριφορά σας σε έναν δημότη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Σας δύο χρόνια δεν την ακούσαμε. Την ακούμε μετά τα δύο χρόνια. Τα δύο χρόνια ήμασταν καλοί. Μπορείτε, μπορείτε. Τα δύο χρόνια ήμασταν καλοί. Μπορείτε λίγο να ηρεμήσετε. Τα δύο χρόνια την φωνή σας δεν την ακούσαμε. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια τα πρώτα τη φωνή σας δεν την ακούσαμε. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση που ήθελα να κάνει η κυρία Ζωγράφου, σας παρακαλώ κύριε Μίστερ. Και μου απάντησε ο Δήμαρχος. Σας απάντησε πολύ ωραία, λήξη συμβουλίου, να είστε καλά, την Τρίτη θα πάρουμε απόφαση για τον πολιτή, θα ενημερωθείτε, γεια σας.